Έλα. Ναι. Να ξέρετε, θέλω να σας πω ότι μπορεί να πέρασαν τρεις εβδομάδες, αλλά δεν πέφτει με τίποτα, λέμε! Έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαρό καταπληκτικό μας προχωπήτου νοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Αυτή είναι η 20η χρονιά. 20 χρόνια. Πυκνά μαλλιά είχαμε. Σκεμπέδες δεν είχαμε. Γυναίκες μόνιμες δεν είχαμε. Παιδιά δεν είχαμε. Γατιά, σκυλιά, σούξου μούξου. 20 χρόνια. Πώς λένε στις χρυσές δισκέτες, να πούμε. Πώς λένε στα Christmas collections. 20 χρόνια επιτυχίες. 20 χρόνια αντάμα. 20 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα. Αυτή λοιπόν είναι η 20η χρονιά και η 20η και η Μίτσο και η Γιάννη και η Γιώργο και όλες οι χρονιές μαζί. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και φέτος. Θα μας έχει ο Θεός καλά να είμαστε μια μεγάλη, μια τρελή παρέα όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, όπως μεγαλώνει κάθε χρόνο μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο αυτή η παρέα, αυτό θα κάνουμε και φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τα μηνύματα αγάπης, για τα μηνύματα λατρείας, για τα μηνύματα σούξου μούξου, για τις προκρίσεις, για τις μεταγραφές. Πάντα κάνουμε χαβάλε με αυτό το θέμα και το ξέρετε. Είμαστε εδώ λοιπόν, έχω την Αναστασία πίσω από την κονσόλα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε, δεν ξέρω πού θα ξεκινήσουμε. Γυρίσατε! Έτσι λέγε η Καρέζη, γυρίσαμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Όμορφα, όπως ξέρουμε εμείς, με το δικό μας τρόπο. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα αυτές τις εβδομάδες, θα τα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε και γραμμές, θα μιλήσουμε για αυτά που έγιναν, για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Αναστασία μου, όλα καλά κοπέλα μου, όλα καλά, εντάξει, όλα οκ, okay. Όλα οκ, okay. Μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε υπέροχα, όλα θα πάνε καλά. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου, τα πρώτα χαιρετίσματα της ημέρας στο καρντάσι μου, στο αίμα μου, στην Πάτρα που ξέρω ότι ακούει και περάσαμε κάποιες έστω λίγες μέρες παρέα με τις οικογένειές μας. Όσοι έχετε τους δικούς σας ανθρώπους μακριά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να περιμένεις 350 μέρες το χρόνο για να περάσεις 5-6 μέρες με τους δικούς σου ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εύχομαι και εσείς που δεν είχατε την ευκαιρία να ξεκουραστείτε, αλλά και εσείς που ήσασταν μόνοι αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, να βρείτε την παρέα σας, να βρείτε τους ανθρώπους που αγαπάτε, να μπορέσετε να είστε μαζί, για να αντλήσετε από εκεί δύναμη, για να φορτίσετε τις μπαταρίες που λένε, αλλά τρελό κλισέ αυτό. Θέλω να πω το εξής, ότι όσοι μας εύχονται από 20 Αυγούστου, όσοι μας εύχονται καλό χειμώνα, να τους καεί το βίντεο των μπίμπιδων. Να βρουν τρίχα, γουρουνότριχα μέσα στη σούπα τους. Να βρουν καπάκι από πλαστικό μπουκάλι μέσα στο γύρο τους. Όσοι εύχονται από τώρα, όσοι σας λένε, καλά, άντε καλό χειμώνα, τι καλό χειμώνα, ρε. 37 βαθμούς είχε χθες. Δεν υπάρχει καλός χειμώνας. Επίσης, το άλλο τρελό κλισέ, ο κάθε καταργάρης στον πάγκο του, το λέω κάθε καλοκαίρι, με την επιστροφή από την άδεια. Τι πάει να πει ο κάθε καταργάρης στον πάγκο του, καταρχήν πότε θα παίξει βασικός αυτός ο καταργάρης, ο Έρμος, και κατά δεύτερον δεν κατάλαβα δηλαδή, τι πάει να πει ο κάθε καταργάρης. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στο μαραφέτη εκεί που η παρέα την Κυριακή που έρχεται έχει τη 15η αιμοδοσία της. Εσείως φτάσαμε τις 15. Η κολόνα Σοφία και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, μαζί και η Χρύσα από κοντά, θα είμαστε όλοι εκεί για να δώσουμε και πάλι ζωή. Για να δώσουμε και πάλι αίμα. Θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν έρθει καμία φορά στην αιμοδοσία, καλό θα είναι να περάσουν μια βόλτα.
πείτε ότι δεν περάσετε ποτέ, δεν είχατε ποτέ δώσει αίμα. Αν έχετε την υγειά σας, να έρθετε να δώσετε αίμα. Αν δεν έχετε, ελάτε για να γνωρίσετε τα ζουμουσάκια που αφήνουν ό,τι δουλειά έχουν για να έρθουν εκεί και να δώσουν ζωή. Θα ξαναπούμε για αυτό το θέμα μέσα στην εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς. Δεν προλάβω ούτε να χαιρετήσω τα κορίτσια μου. Έξω, γεια σου Μαριλής μου. Αναστασία μου, όλα εντάξει, όλα καλά, όλα υπέροχα. Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω, έλεγε το κομμάτι, θυμάστε. Από πού να αρχίσω. Να αρχίσω τι. Σας έχω πει ότι με την άδεια φεύγουμε και κάνουμε μεταγραφές. Και δεν τελειώσαμε ακόμα. Τακτοποίησαμε το θέμα ΑΚΠΟΜ. ΑΤΣΟΜΠ. ΑΚΠΟΜ, ο επιθετικός της Arsenal. Τακτοποιήσαμε το θέμα Βέρμπλουμ. Πόσο μεγάλη δικαίωση για την εκπομπή. Θυμάστε που λέγαμε τους διαλόγους με τη Βερμπλούμενα και μου λέγανε κάποιοι, υπερβάλλεις, είναι δυνατόν. Μία γυναίκα, όχι μία γυναίκα, θυμάστε την ταινία 3. Θυμάστε πως ξεκινάει η ταινία 3 με τον Μπρατ Πιτ που δείχνει ένα καραβάκι στο πρώτο πλάνο. Τριήρι, αυτά τα ιστιοφόρα να πούμε της εποχής. Ανοίγει μετά το πλάνο και δείχνει και δεύτερο καραβάκι. Και τρίτο καραβάκι και δέκατο και χιλιοστό. Και είναι χιλιάδες τα καράβια. Ξέρετε ποια τα έσυρε όλα αυτά τα καράβια εκεί. Η Ελενίτσα. Η οποία Ελενίτσα, όπως αποδεικνύεται μέσα από τις γραφές της Οδύσσιας και της Ιλιάδας, ήτανε και ψιλομίλφ. Δηλαδή ηλικιακά, μας είχε πει τότε η φιλόλογος που είχαμε, δεν ήτανε κανένα πιτσιρίκι, να πούμε καμία 20χρονη, ήταν λίγο προχώ, δηλαδή τα είχε φάει τα ψωμάκια της. Και έσυρε όλους αυτούς εκεί. Και ανοίγει το πλάνο και είναι χιλιάδες καράβια. Και κάπου είναι το ρημουλκό. Για ένα μπίμπι θα μου πείτε, για ένα, τους έσυρε όλους. Βέβαια λένε ότι κυρίως τα λέει ήταν τα εμπορικά συμφέροντα. Ποια εμπορικά συμφέροντα, βρε. Για τα μάτια της έγιναν, ποια μάτια της, για το όλο το υπόλοιπο έγινε. Όπου στις ταινίες βέβαια την παρουσιάζουν εκ πάγλου καλονής, δεν ξέρω αν ήταν όντως τόσο, αλλά εγώ σε κανένα πάνελ δεν την είχα δει. Ούτε τίποτα σε κανένα celebrity event από αυτά που γίνονται στα νησιά. Και εδώ λοιπόν δεν θα γινότανε ιστορία με τη Βερμπλούμενα που την έλεγα εγώ. Ήρθαν, έφυγαν, ήρθαν, ξαναήρθαν, όχι θέλω, όχι δεν θέλω, όχι μπορώ, τελικά έγινε και με το δικό μας τρόπο. Πραγματικά γκαστρώθηκαμαν με το θέμα. Όμως ο παικταράς είναι εδώ, αυτό έχει σημασία. Και τώρα η όλη ιστορία είναι να μπολιαστεί μέσα σε αυτό το υπέροχο σύνολο που θαυμάζει όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη, να μην διαταράξει. The balance is very important. Πόσο πολύ δικαιώνεται αυτός ο τύπος από τη Ρουμανία. Τι Μπινελίκη είχε ακούσει πέρσι. Τι Πριόνο Κορδέλα. Όλοι μας τον περάσαμε. Τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε. Και έσκυψε το κεφάλι, δούλεψε και είδαμε το αποτέλεσμα. Νταμπλούχος η ομάδα. Νταμπλούχος. Το λέω αυτό. Έφυγες λέει και κάναμε δύο προκρίσεις. Εδώ ήμουν πέρσι που πήραμε τον ντάμπλ. Θέλω να πω. Στους κακοπροαίρετους. Εδώ. Απλά τις μεταγραφές είπαμε. Φεύγουμε και κανονίζουμε δύο μεταγραφές. Τουλάχιστον να σας πω ότι επειδή γύρισα δεν τελειώσαν οι μεταγραφές. Έχουμε ένα αριστερό μπακ ακόμα τουλάχιστον. Είναι τακτοποιημένο το θέμα. Να ξέρετε. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε. Αυτό ήταν ένα καλοκαίρι που δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Ποδοσφαιρικά εννοώ, δεν θέλω να πάω στα δυσάρεστα, δεν θέλω να πάω στον τρόπο με τον οποίο αποχαιρετήσαμε την προηγούμενη χρονιά, γιατί ήταν μαύρος και μέσα στο πένθος για όλα αυτά που έγιναν στο Μάτι, στην Αττική. Ποδοσφαιρικά όμως είναι ένα καλοκαίρι που αποκλείεται να το ξεχάσουμε. Δύο μεγαλειώδεις προκρίσεις απέναντι σε δύο αντιπάλους οι οποίοι έχουν και παράδοση και πορείες στα ευρωπαϊκά δρόμενα, αλλά έχουν και τεράστια budget και δύναμη μεγάλη
και πάει ο Πανθεσσαλονίκης, ο αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών και τους πετάει έξω. Και αύριο έχουμε την Μπενφίκα. Την περνάμε την Μπενφίκα, είναι το ερώτημα. Αν παίξουμε έτσι, όπως παίξαμε με τη ΖΣΚΑ, με τη Σπαρτάκ, αν παίξουμε όπως παίξαμε με τη Σπαρτάκ, όπως παίξαμε με τη Βασιλεία, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα απολύτως και κανέναν. Τίποτα, κανέναν απολύτως. Και περάσαμε ένα καλοκαίρι που είναι η ανταμοιβή μας για αυτά που ζήσαμε πέρσι στο τελείωμα, για τις κλοπές, για την αρπαγή ενός πρωταθλήματος, για την ταλαιπώρια, για τα ξενύχτια που φάγαμε τότε με το μάτς με το Γαύρο, με το μάτς με την ΑΕΚ, αυτά που δεν έγιναν, αυτά που έγιναν, με όλη αυτή τη λαμογιά που μας στέρισε ένα πρωτάθλημα, όλο αυτό τον ύπνο που χάσαμε, όλο αυτό το διάστημα που τρώγαμε τα σωθικά μας, αυτή τώρα η περίοδος είναι μια γλυκιά ανταμοιβή. Και μην νομίζετε ότι βλέπουμε μόνο εμείς την μπαλάρα που παίζει η ομάδα, τη βλέπουν και οι αντίπαλοί μας. Τη βλέπουν και αυτοί που φρόντισαν πέρσι με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Με μπαμπεσιά, με φουστιά, με δικαστήρια, με χάρτινους τρόπους να κλέψουν ένα πρωτάθλημα. Από αυτόν που το είχε δικαίως κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και όσοι λοιπόν περίμεναν ότι, εντάξει, αυτό πιθανόν πέρσι να ήταν ένα τελείωμα μιας χρονιάς που επειδή είχαμε νιώσει ότι μας στέρισαν το πρωτάθλημα, κάναμε ένα τέτοιο τελικό. Συνεχίζεται αυτό που λέω όλο αυτό το διάστημα. Ρίχτε κουβάδες με κρύο νερό. Δεν πέφτει με τίποτα, ρε. Δεν πέφτει με τίποτα. Και βλέπουμε την ομάδα να μπαίνει με τη Σπαρτάκ, να χάνει 0-2 και λέμε τι έγινε τώρα. Και μετά μπαλάρα, τριγωνάκια, μέσα σε 17 λεπτά 3 γκολ. Όνειρο. Όνειρο και ονείροξη. Φαντασία και φαντασίωση. Και να κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Και έχω πει πολλές φορές, ούτε οι δουλειές μας έρχονται πίσω, ούτε οι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό για να δουλέψουν, ούτε τα οικονομικά μας είναι καλύτερα, ούτε τη συντάξη θα γυρίσουν στους πατεράδες μας και στους παππούδες μας, ούτε ξαφνικά όλα είναι τέλεια. Αν και βέβαια, αφού βγαίνουμε τώρα 21, αύριο βγαίνουμε από τα μνημόνια. Α, τέλεια από τις 22. Θα είναι όλα τέλεια, φανταστικά, ναι. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν λύνονται ως διαμαγείας όλα τα προβλήματα, αλλά είναι ένα αποκούμπι τόσο δυνατό ο ΠΑΟΚ. Είναι μια τέτοια ψυχολογική χειρολαβή. Είναι μια τέτοια διαφυγή για μας, η μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να πιαστούμε από εκεί και να μας δώσει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε με τις δουλειές μας, με το σπίτι μας, με τους γονείς μας, με τα θέματα υγείας, με τα ψυχολογικά μας, με τα κοινωνικά μας, με τα εθνικά μας θέματα, ό,τι στεναχωρεί τον καθένα. Ή όλα αυτά μαζί. Δεν λύνονται όλα τα πράγματα μέσα από τον ΠΑΟΚ. Το εξηγώ πολλές φορές τώρα που ήμουν κάτω στο Ναύπλιο, στο χωριό του πατέρα μου. Το εξήγησα πολλές φορές στα παιδιά εκεί. Γιατί είδα και για πρώτη φορά κάτω είναι μόνο γαύρι, μόνο γαύρι. Κάτι λίγοι βάζελοι, κάτι λίγοι αεξίδες. Και είναι ωραίο να πηγαίνεις μέσα στη φωλιά τους και να έρχονται να σου λένε «Φιλός, μπράβο, συγχαρητήρια, εσείς το αξίζατε, εσείς έπρεπε και τι ομάδα είναι αυτή που έχετε». Και φέτος θα το πάρετε, λέω, και πέρυσι το πήραμε. Ναι, τι ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τα συζητήσουμε όλα. Θα πούμε και για τα μάτς που έρχονται. Θα πούμε και για τους παίχτες που έρχονται. Ένα πράγμα μόνο. Πόπο λαός και τι ομάδα. Δώσε μου 1000 μάτια να τη δω. Να τελειώνει το παιχνίδι και να λες γιατί δεν έχει κι άλλο. Και σκέφτηκα πόσες φορές δεν ήταν τέτοια στενοχώρια. Επειδή ήμασταν φτωχοί στα λεφτά και έπαιζαν άλλοι στην Ευρώπη. Πήγε και έπαιξε Χαλκιδόνα, να πούμε, ο Ατρόμητος. Ή έπρεπε να πουλήσουμε τους δικούς μας παίχτες. Τους καλύτερους μας παίχτες για να επιβιώσουμε. Και λέγαμε θα πάρουμε την άδεια. Δεν θα πάρουμε για να παίξουμε στην Ευρώπη.
Και αυτά δεν ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια. Δεν έχουν περάσει, λίγα χρόνια είναι. Και ζήσαμε αυτές τις στιγμές. Και τώρα είναι τόσο γλυκό το νέκταρ της δικαίωσης. Όλο αυτό είναι απόλυτο ζουμουσού. Το λέω για τους καινούργους, με ρωτάνε, μας έχει ζαλίσει, τι είναι αυτό το ζουμουσού. Αυτό ακριβώς που ζούμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε τις στιγμές, τους ρουφάμε το μεδούλι. Όλα αυτά τα παλικάρια που βρέθηκαν στη Μόσχα για να ενισχύσουν την ομάδα, που έκαναν τη Βασιλεία μια μικρή τούμπα. Όλος αυτός ο αντίκτυπος που έχει στα μέσα, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, η πορεία του ΠΑΟΚ, η δύναμη που έρχεται. Όλο αυτό περνάει μέσα μας και μας δίνει δύναμη. Όλο αυτό είναι ζουμουσού. Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Είναι τώρα. Και δεν ξέρω αν θα περάσουμε την Μπενφίκα. Φυσικά και θέλω μόνο μου το είναι να την περάσουμε. Αλλά το ποτάμι δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, παιδιά. Το βλέπετε νομοτελειακά. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να το ζήσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν θα κουνήσουμε σε εντόνι. Φυσικά το θέλουμε όλοι μας, με όλη μας την ψυχή. Αλλά εδώ έχει όμως, ξεκάθαρο είναι αυτό, έχει φτιαχτεί ομάδα. Ομάδα. Βλέπεις το Λιμνιό που είναι ένα μουστακο παιδί πλέον, γιατί το ξύρεις το μουστάκι. Στα 20 του να πετάει την μπάλα μπροστά και να ξεχύνεται και λες αυτός εδώ, πού ήταν αυτός. Και να έχω στον πάγκο να κάθεται ο Μπίσεσβαρ, να έχω στον πάγκο να κάθεται ο Ζαμπά, να έχω στον πάγκο να κάθονται πρωτοκλασσά τα ονόματα και όποιος μπαίνει μέσα να ενσωματώνεται σε ένα σύνολο που χαίρεσαι να το βλέπεις. Λείπει ο Βιερίνια, ο πιο σημαντικός παίκτης. Η κολόνα, ακρογωνιαίος λίθος της ομάδας και είναι σαν να μην λείπει. Και μπαίνει ο Κρέσπο και κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Και κάνει το λάθος στο πρώτο μάτς ο Πασχαλάκης και γυρίζει μετά στο δεύτερο μάτς και στα άλλα μάτς και τρώει τα δοκάρια. Με λύσα ξανά, θυμάστε που είχαμε πει μετά το λάθος στο πρώτο μάτς με τη Βασιλεία. Γύρνα να γυαλίσει το μάτς και γυρίζει και κάνει συγκλονιστικά παιχνίδια. Και μέσα σε όλα, όπως είπαμε, το κερασάκι. Με το Πόντους. Και πάρα πολύ αυτό που έχει βγει. Πόσο τον έχεις, λέει, 19 πόντους. Όπως λέει και στη φανέλα. Ή όπως είχα πει εγώ, τι πιθανότητες υπήρχαν σε ένα σχετικό κουπόνι πέρσι να μας έχουν κλέψει 9 πόντους και να πάρουμε παίκτη που το λένε Πόντους. Τι πιθανότητες υπήρχαν. Να είναι οι ιδιοκτήτες, ο μεγαλομέτοχος, ο πρόεδρος, να είναι από τον Πόντο και να έρθει παίκτης που τον λένε Πόντους. Πιστεύω τρελή απόδοση. Τρελή απόδοση. Ελάτε στην παρέα μας, θα ανοίξουμε και γραμμές αμέσως μετά τις 8.30 για να τα πούμε από κοντά. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Γιατί ξέρω ανθρώπους που ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και για τα μάτσα αλλά και για τους δικούς τους. Παραμένουμε ομφάλιος λόρος με την πατρίδα. Ξέρω τη στενοχώρια τους. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια, κάποιοι δεν μπόρεσαν οικονομικά, κάποιοι... τέλος πάντων υπήρχαν λόγοι που κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Είμαστε εδώ για σας, είμαστε μέσα στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στα εργοστάσια σας, όπου είστε στο εξωτερικό. Μόνιμη, μόνιμη παρέα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. 20ος χρόνος, 20 χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλήθεια σας το λέω. Όταν το 1998 πρωτοκάθισα, το 98 πόσο χρονών ήσουν, Αναστασία? Τριών. Μάλιστα. Τέλος, τελειώνω. Όσο είναι ο Θάνος τώρα. Αυτά, τελειώνει η συζήτηση εδώ. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμούλες. Έλα, για πάμε! Για πάμε! Εδώ είμαστε, πουλάκια μου. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίγουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Ελάτε. Και όπως βλέπετε, και χωρίς διαφημίσεις, έτσι. Κανονικά δηλαδή. Είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλετε, μάλλον. Αυτό που θέλετε. Έλα, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Θέλω να πω ότι εννοείται ότι θα είναι μαζί μας η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα δώσουμε καταπληκτικά πράγματα και αυτή τη σεζόν. Την προηγούμενη δώσαμε τηλεοράσεις, τάμπλετ, κλιματιστικά, σκουπές, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα. Ό,τι υπάρχει. Αφιγραντήρες, τα πάντα όλα. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Και με τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Θα δώσουμε τραπέζια. Έγινε ανακαίνιση στο μαγαζί. Καταπληκτικό το τοπίο, το καινούριο. Περάστε να δείτε τι έχει γίνει εκεί.
τι έχει γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμή να δούμε ποιος αυτός 1-0. Να δούμε ποιος είναι αυτός. Ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Ναι! Αυτός! Κάερε στα περμητίδων λεβεντάρκες οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αυτό. Και τι λέμε εμείς κάθε πρωί? Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αγόρι μου. Καλώς όρισες. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Σιδεροκέφαλος. Λοιπόν, όλα εντάξει. Αν και στον Άπλιο το τραπεζάκι τόσες και τις μεταγραφές τις έκανε. Κανονικά τι? Φίλε, αυτά πριν φύγω τα τακτοποιώ. Με ταλαιπώρησε λίγο ο Βέρμπλουμ και το αριστερό μπακ που έρχεται τώρα όπου να είναι, αλλά τα τακτοποίησε όλα. Και ακόμη ένας. Και ακόμα ένας. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα έχει σχέση με τη Ρόγα ή με το Σταφύλι. Προσπαθούμε. Να ξέρεις. Δεν λες ποιος, ξέρεις... ποιος θα μην σε πω αυτό. Καλά τώρα. Σε πάρα καλό. Φαντάσαι να ξεκινήσουμε έτσι. Δεν ξεχάστηκες από τις συνειδίες σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, καλά εσύ δεν το κατάλαβες ότι καλό μας κάνανε. Βέβαια. Μας πήρανε το χάρτινο πρωτάθλημα για να παίζουν αυτοί με τα σφραχώματα και εμάς να μας λένε πριν το παιχνίδι με τη Βασιλεία έχει πάει στους 16, έχει κάνει αυτό, υπερομάδα θα φάτε 7 και μετά τον αγώνα παίζατε με τα καφενεία. Το ίδιο και με τη Σπαρτάκ, το ίδιο θα πούνε και με την Μπεφίκα. Καλά, δεν πειράζει. Για να παίζουν αυτοί με τα άσπρα χώματα και να τρώνε πίτες και να χαζεύουν εμάς. Να χαζεύουν. Ποια βίντη και ποια σέλτη και. Τέλος πάντων. Το να χαζεύουν, το τονίζω, να μας χαζεύουν. Το λέει. Έτσι θα τους κάνει ο Ρουμάνος, να μας χαζεύουνε. Λοιπόν, για να μην, επειδή σήμερα όλοι ανυπομονούν, αυτό το τέταρτο που καθυστέρησες θα το πληρώσεις, να το ξέρεις, στο ξεκίνημα. Το τηλέφωνο πήρε φωτιά, το Γιώργο πήρα, ο ένας τον άλλο ρωτούσε, μην τη δίνετε. Ναι, χαμός. Γιατί αργεί. Λοιπόν, φιλιά, θα πάρουν κι άλλοι και θα σου, τα παυλάρα πούμε παρακάτω. Γεια σου, καλή αγόρι μου. Γεια, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς την Κυριακή έξω από τη θύρα 3 στο ναό. Εκεί που έχουμε ετοιμάζει οξύ μας για την αιμοδοσία μας. Φιλιά πολλά. Ξέρω. Γεια σου, παυλάρα. Γεια σου, παυλάρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Νέοι, γεια σας. Χρονιά νούμερο 20. Δίδυμο πατέρα. Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το ναι! Τι κάνεις, Κωστάκι μου! Αγόρι μου, αγόρι μου, καλώς το ναι! Ένας από τους 5 ανθρώπους με ζου μου ζου τατουάζ στο χέρι. Καλώς το παιδί! Καλημέρα μου ήθελα να πω. Όλη την Κυριακή βέβαια πρέπει να είμαστε εκεί. Έχουμε υποχρέωση να πάμε εκεί, λέω εγώ. Είναι υπέροχο αυτό το συνέστημα που νιώθουμε. Βλέπουμε τους ανθρώπους, τους συντριβανίξιους που έρχονται με τόσο χαρά και χαμόγελο όπως ο Παυλάρας, καλή ώρα που βγήκε πριν. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πάμε, εγώ το βλέπω σαν υποχρέωση, σαν πώς να το πω, το θέλουμε, το ποθούμε και είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά νιώθω υπέροχα εκείνη την ημέρα εγώ. Αυτό νιώθω είναι ένας άλλος άνθρωπος, δεν θέλω αυτό να αμαλώσω με κανέναν, νιώθω μια ηρεμία μέσα μου, κάτι ένα διαφορετικό συνέστημα αυτό που δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Το λέμε συνέχεια για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δώσει ποτέ. Ελάτε και, αυτοί και θα που δείτε. Δεν έχουν δώσει ή που δεν μπορούν να δώσουν, να έρθουν να δουν την παρέα. Επίσης, που έτσι, έχουμε κάνει. Έτσι, Κωστάκι μου, και λέω κάθε φορά. Μακάρι να είναι αχρίαστο. Εννοείται και για δικό σας άνθρωπο ποτέ, αλλά και για ξένο. Αχρίαστο. Μπορούμε να τις κάνουμε γιάχμα τις μπουκάλες. Τις φιάλες μπορούμε να τις κάνουμε, να τις βάλουμε απέναντι και με μια μπάλα να τις σημαδεύουμε. Να μην χρειαστούν ποτέ, ρε παιδί μου. Έλα όμως που κάθε τόσο χτυπάει το τηλέφωνο. Εντάξει. Θέλω να πω βασικά τα χρόνια μου πολλά στην Ντίνα. Που σήμερα κλείνεται 25 και πάει στο 24. Α, η Δημητριάδου! Έχει ναι, σήμερα. Ναι, ναι. Μα, τον Τινάκη! 25, λέω, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Και πάει στα 24. Αυτά λέω, είναι, φίλε. Αυτά είναι. Από τα πιο αγαπημένα ζουμουσάκια και από τα πιο γνήσια. Και το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Μετά τις 31 Αυγούστου έχουμε και 32 Αυγούστου. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Δεν τελειώνει και δεν πέφτει και τίποτα και φέρτε και το παγόβουνο από τον Τιτανικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ως κουβάδες. Σήμερα, επειδή μου ξέρω ότι εσύ είσαι άνθρωπος της Μπουφίλιο, επειδή μου θέλω να σε ζητήσω να πας λίγο στα λασπόνερα, να λασπώσεις έτσι λίγο τα λάστιχά σου. Κανένα Άγιο Μεθέληση Αμαρτωλό με τον είπα τιμένο που λες. Εδώ. Άγιο Μεθέληση Αμαρτωλό, Κωνσταντινόπουλος. Αγόρι μου, ζου μου σου, αδερφέ μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. 2310, μην παίρνετε 23, το ξέρετε. Δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Ναι, γεια σας. Γεια σας, γυρίσατε.
Πάμε στον Μέθε, επόμενο. Ναι! Έλα ρε Κωνστάκη, καλημέρα. Καλό στο πλυντήριο! Τι έγινε αγόρι μου, καλώς ήρθες. Τι γίνεται? Καλά, όλα καλά, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Τώρα που λες για το καλοκαίρι, τώρα αρχίζει το καλοκαίρι. Εννοείται, ρε, τώρα θα πιάσουμε 35 άρια. Μέχρι τώρα είχαμε. Προκαταρτικά ήταν αυτά, τίποτα δεν είναι. Αυτά ήταν αυτή η προκαταβολή, δεν είναι. Ας έρθει, τι να κάνουμε. Πώς περάσαμε, εντάξει, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Οικογενειακά, είδαμε τα παιδάκια μας, κυνηγούσαμε τον Θανασάρα. Αυτά, τα γνωστά. Ωραία. Κι εγώ. Έχω το καρντάσιμο στα Χανιά και ξέρω, σε καταλαβαίνω. Μπράβο, δύο φορές το χρόνο άμα θα ειδωθούμε, καμιά εβδομάδα αυτό είναι. Τι να κάνω. Απλά είχα την ευκαιρία, αυτό που έλεγα πριν, Κώστα μου, να δω πώς σκέφτονται πλέον και πώς αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ, γιατί πήγα μέσα σε φωλιά. Και στον Ναύπλιο έχει μόνο γαύρους, και στο χωριό είναι περισσότεροι είναι γαύροι. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είδα την αντιμετώπιση. Και στο Πορτοχέλη και στην Ερμιόνη και στις Πέτσες και στην Ήδρα. Όπου πήγα. Αυτό γιατί είμαι μονίμως με φανέλα, είτε Ανόβερο, είτε Μελβούρνη. Είτε... Τσακ, ερχόταν ο άλλος. Βγάλτε και άστε εδώ, μου λέει ένας. Βγάλτε. Στο Πορτοχέλη μου λέει, βγάλτε και άστε τη φανέλα εδώ. Τι θέλεις, την πληρώνω όσο. Την έβγαλα και έμεινε αυτό το αλαβάστρινο κορμί γυμνόφιλε. Πάρτε του λέω, αφού τη θέλει τόσο πολύ. Το φιδίσιο κορμί. Πάρτε. Να σου δώσω λεφτά ποτέ. Από πού είσαι, μου λέει, είμαι από τα Χανιά. Και δεν πουλείται αυτήν η φανέλα, ρε αδερφέ. Ορίζεται, δεν πουλείται. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Αδεσκοστέ, μου λέει ο αδερφός, πρέπει φανέλα... να έχει μια παρτίδα στο πορτμπαγκάζ, λέει, να δίνεις. Η φανέλα αυτή, άμπραβο, η φανέλα αυτή έχει κερδίσει το σεβασμό και τη συμπεριφορά της, η ομάδα αυτή. Το ξέρουν καλά όλοι, άσχετα αν το λένε. Κλέφτες ξεκλέφτες, δεν περάζει. Τι να πούνε, ρε φίλε, τι να πούνε. Εδώ βλέπω... Να σε πω ιστορία. Ναι. Να σε πω ιστορίες το 2004 στην Πελοπόννησο πήγαμε τον Μπρολόκ, το πάω κάσα, δεν με θα μου πεις αύριο, αύριο. Αύριο γιατί λοιπόν, περιμένουν πέντε. Φιλιά. Ναι, καλή αρχή να έχουμε, χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο. Θα γεια σου φρεσκοπαπού, φιλιά πολλά, φιλιά. Ναι, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, επιστρέψαμε. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε. Όχι ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Για αυτό είναι μηδέν. Δεν έπρεπε να επιστρέψει αυτή τη βδομάδα. Για πες. Γιατί Κωστή, την άλλη εβδομάδα θα αρχίσω και εγώ να ξυπνάω νωρίς και είσαι η αφορμή που ξυπνάω νωρίς για να ακούω αγοράκι μου. Στις διακοπές. Αγοράκι μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Τα Κωστή. DVD που έφτιαξε τα υπέροχα δόθηκαν στον αδερφό, να ξέρεις. Ναι, και... μιλήσαμε, ξέρω. Μπράβο, χαίρομαι. Αυτές τις μέρες γνωρίσα και εγώ κάποια ζωμισάκια, π.χ. το Χρήστο, από τη Μελβούρνη. Μιλήσαμε, του δώσα τι ήταν να του δώσω. Εξαιρετικό παιδί. Πέρασα τέλεια. Εξαιρετικό παιδί. Καμαρώνω για αυτούς τους φίλους, τους ακροατές. Τέλος πάντων, γνώρισα πολλούς. Ήθελα μόνο να πω κάτι, Κωστή. Ναι. Όταν παίξαμε με την Δύναμο στο 82, σου έχω πει ότι. Με τη Σπαρτάκ, μήπως. Με τη Σπαρτάκ από κάτω. Με τη Σπαρτάκ. Ότι Σπαρτάκ, ναι, συγγνώμη. Και εγώ την έχω πει σε κάτι. Ναι. Έχω κάτι φλαράκια που είναι από κάτω από πειρά. Με παίρνει ένα τηλέφωνο στο 82, το λέω τώρα εσύ μας έλειπες. Τέλος πάντων, του λέω τι γίνεται κάτω. Λέει, φίλε, όταν ήταν 0-2 ήταν κάποιοι χαρούμενοι κτλ. Στο 3-2 ήταν εδώ δίπλα μου, λέει ο Τσουκαλάς. Έφυγε, χτυπούσε ότι έβρισκε. Έβριζε. Και, λέει, και όλοι μείναν αποσβολωμένοι. Λέει, παιδιά, φέτος δεν την γλιτώνουμε από αυτούς. Τους άρεσε η μπάλα. Τώρα βέβαια είναι εδώ πέρα, γιατί ήρθαν για διακοπές, κρυοπήγιο κτλ. Τίποτα. Μου λέει, φίλε, είμαστε εντάξει τρελαμένοι. Ειλικρινά δεν το περιμέναμε αυτό το 0-2 να γίνει 3-2 λέει, σε 20 λεπτά. Κανένας. Και με μπαλάρα. Δεν μπορούσαμε να το περιμένουμε. Ο άλλος λέει, χτυπιότανε. Όντως λέει, χτυπιότανε. Έβριζε, δεν ήξερε τι να κάνει. Τέλος πάντων έφυγε, λέει, δεν αντέχει άλλο. Που θα μπορούσε να είναι και 4-2, έτσι. Άμα έβαζε το τέταρτο Πέλκας. Άμα ο Πέλκας έτσι, βέβαια θα μπορούσε να είναι και 3-3 αν ο Πασχαλάκης δεν έπιανε το πέναλτι. Ο Πασχαλάκης μετά το λαθάκι που έκανε. Με τη Βασιλεία. Κωστή, ήμουνα μέσα, φεύγει ο βοηθός του σφαίρα από τον πάγκο. Ναι, και τρέχει και του λέει αυτό είναι, τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι ομάδα. Του είπε πού θα πέσεις. Το είπε και ο ίδιος συνέντευξη μετά. Μου είπε, λέει ο βοηθός, πού να πέσω. Φίλε, αυτό είναι ομάδα. Απλά έμεινε σταθερός και την απέκρουσε. Γιατί ήξερε ότι είναι αυτό. Έτσι τα πέναλτι. Μανώλη, ξέρεις τι είναι αυτό. Είναι μία πρόκριση, αδερφέ. Μια πληροφορία. Μια πληροφορία. Το 3-2. Αυτό έμεινε το 3-2 και πέρασε. Ακριβώς.
Έγινε τσουκριδούλα λοιπόν, μου. Δώσε χαιρετίσματα και κάτω στον αδερφό σου. Έχουμε μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Φιλιά, φιλιά, πολλά. Και φιλιά. Όχι ευχαριστία για κάποιους που ξέρουν. Όχι ευχαριστία. Ξέρουν. Όχι, ρε φίλε. Μην αγχώνεσαι. Έγινε. Δεν πειράζει, έγινε. Δεν πειράζει. Έγινε, Κωστή. Ξίδι. Bye, 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 bye. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ξεκινήσαμε χωρίς δώρα σήμερα. Από αύριο εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Ό,τι λέμε. Ό,τι λέμε. Δεν αλλάζει. Ό,τι και να γίνει στα μάτς με την Μπενφίκα. Εννοείται ότι θέλουμε την πρόκριση, εννοείται ότι θέλουμε να δούμε το Σεντόνι. Την προηγούμενη φορά ήμασταν πολύ λίγοι που είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το Σεντόνι να τεντώνει μες στην Τούμπα. Εννοείται ότι θέλουμε να ακούσουμε τα σεντονόβιολα, τα βιολοσέντονα. Έρχεται η ώρα μας. Αυτή είναι η δική μας ώρα. Η ώρα της δικαίωσης, ηθικής δικαίωσης, παικτικής δικαίωσης. Καλημέρα σας, ναι! Ελά, ακούστε, καλημέρα. Καλώς το σερέο, ρε! Πού είστε, ρε, φίλε. Τι γίνεται, εδώ φίλε. Καλά, χαθήκαμε, ρε. Ένα. Χαθήκαμε, λέω. Χαθήκαμε, δεν βάζουμε το GPS γι' αυτό. Ρε φίλε, όταν είχες πει την τριάδα με τα παιχνίδια, είχες πει τελευταία την Μπενφίκα. Εννοείται, φίλε. Εννοείται, Εννοείται, έχασα τις, στο άλλο προγνωστικό, αλλά σας είχα πει. Όταν περάσουμε. Το θυμάσαι, ρε θηρίο, το θυμάσαι, έτσι. Είχα πει. Πέτυχα την πρώτη, εσύ την τελευταία, πάμε γερά. Μια χαρά. Είχα πει, όταν περάσουμε τους δύο αυτούς. Α, να, βιάζεσαι, κάνεις ρε. Όταν περάσουμε αυτούς τους δύο, θα παίξουμε την Μπενφίκα για τον Σεντόνι. Ωραία, φίλε. Ακούς. Δεν είναι μόνο το πέναλτι που έπιασε ο Πασχαλάκης, είναι ότι σε έδωσε όλες τις ισοπαλίες, φίλε. Γιατί ήδη με το σκορ 2-2, αν πήγαινε 3-3, ήθελε εκεί μέσα μόνο νίκη μετά. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει 4-4. Και στα δύο μάτς εκτός. Έχει κάνει, Στέλιο, συγκλονιστικές εμφανίσεις. Ναι. Και τα σωσήματα που κάνει τώρα στο πρώτο μάτς με τη Βασιλεία, που κάνει πάνω στη γραμμή απόκρουση αλλά Gordon Banks, είναι απόκρουση που τη δείχνουν τα δισογραφικά πρακτορία και στα κορυφαία highlights της χρονιάς. Και πριν το πέναλτι είχε βγάλει ένα χαμηλά πάλι δεξιά, ένα δύσκολο. Ξέρεις τι έγινε. Θα ξεχάσουμε ότι πέρσι είχε φάει μόνο 6 γκολ, φίλε, εντάξει. Τα περισσότερα έφαγε στα δικαστήρια, είπαμε. Ναι, είπαμε στα δικαστήρια. Ξεκίνησε η σεζόν να πούμε και ο άνθρωπος. Και... Να σου πω τι έγινε με τον Πασχαλάκη. Στο πρώτο μάτς με τη Βασιλεία, θυμάσαι εκεί που γίνεται η ασυνεννοησία. Λοιπόν, δεν γυάλιζε το μάτι του. Δεν γυάλιζε. Και είχα πει πριν φύγω άδεια. Φίλε, επειδή σε γουστάρουμε, επειδή σε πιστεύουμε, επειδή θεωρούμε ότι βρήκαμε τερματοφύλακα για πολλά χρόνια. Το βασικό σου προσόν, ναι, είσαι αλτικός, ναι, είσαι κορμί τρελό, ναι, σε εξόδου σου, ναι, με τα πόδια, ναι, χίλια δυο. Που λέγανε με τα πόδια, εδώ έκανε assist. Με τα πόδια, που λέγανε δεν είναι καλός με τα πόδια. Assist, με τα πόδια, ποιος άλλος έχει κάνει. Λέω λοιπόν, το βασικό σου προσόν όμως, λέγαμε στον Πασχαλάκη πριν φύγουμε την άδεια, είναι η τρέλα που κουβαλάς. Αυτό είναι το βασικό σου καύσιμο. Τον είδες πώς κάνει αφού έχει πιάσει το πέναλτι, φίλε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι. Σε μια κατάσταση που βράζει το αίμα. Αυτό είναι η βασική του δύναμη, το βασικό του προσόν. Όταν έχει αυτό, ο Πασχαλάκης δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτή η ανατροπή, όσοι ήμασταν μέσα, θα είναι ορόσημο που δεν την ξεχάσουμε ποτέ όσο ζούμε, φίλε. Ποτέ, ποτέ. Θα λέμε ότι ήμασταν μέσα, το ζήσαμε από κοντά. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος, εγώ ποτέ, πιστεύω, έδωσε όθηση για να γυρίσει να κάνει το παιχνίδι. Ποτέ. Σπάσαμε ένα καφενείο κάτω στην Αργολίδα. Έγινε, ρε φίλε, τα λέμε. Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Bye, bye. Ναι, καλημέρα σας. Επιτέλους θα μιλήσω. Γιώργο! Εκεί στα δίδυμα της Αργολίδας, ναι. Πώς ήταν, κύριε, μιλούσατε καθόλου? Σπάσαμε το καφενείο. Μιλούσαμε, τι τους έκανα για το 0-2, φαντάσου. Ένας εγώ, ένας ο πατέρας μου, ένας ο αδερφός μου. Ήμασταν τρεις και ήταν 103 οι υπόλοιποι. Ξέρεις τι έγινε? Ο μικρός Θανασάκης που ήταν. Θανασάκης ξεκινάει μαζί μας, αλλά σε 30 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί σε διπλανό καφενείο. Μετά σε διπλανή πόλη. Μετά σε διπλανό νομό. Μετά σε διπλανή σε άλλη χώρα. Αυτή η ανατροπή, φίλε μου, ήταν. Ήταν εγκάφλα. Αυτή είναι η λέξη, Γιώργο. Συγγνώμη, δεν γίνεται να το πούμε αλλιώς. Όχι, δεν γίνεται. Με γάμα κάπα κιόλας, όχι με κάβα. Με κάπα. Με γάμα κάπα. Και ευτυχώς φέραμε τα κάποια, διότι έμασταν. Θα μας βγάζουν έξω 4. Έξι. Τετράδα. Λέει ο πατέρας μου τεστ κόπωσης, λέει, και να τα τεστ κόπωσης, λέει. Τι να πάω, λέει, να ανέβω στο διάδρομο να τρέξω, αφού αντέχουμε αυτά. Μακάρι η ομάδα να συνεχίσει έτσι. Αποδείχθη η ομάδα μας είναι μια οικογένεια, ένα σύνολο. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι καπνίσει του κεφαλιού του. Είναι ομάδα συνόλου και παίζουν όλοι για έναν. Παίζουν για την ομάδα, δεν παίζει ο καθένας. Έτσι.
το δικό του να κάνει και τελικά τέρμα. Όπως το λες, Γιώργο. Όπως το λες. Και αν προσθεθεί και ο Κωστάκης τέλος του μηνός, δεν θα φοβόμαστε τίποτε. Πιστεύω πάρα πολύ θα τελειώσει αυτή η μεταγραφή. Γιατί επειδή τους Γερμανούς τους έζησες, μπορεί να ζητάνε τώρα 5 εκατομμύρια στην τελευταία στιγμή, θα βρεθούν να πάρουν και 1,5 και 2 εκατομμύρια. Μοιάζει και... με την υπόθεση του Βιερίνια, Γιώργο. Χρειάζεται υπομονή. Τώρα θα είναι ο Σταφυλίδης. Στο 19 δεν θα πάρουν τίποτα. Θα είναι ο Κουστάκης. Θα είναι ο Σταφυλίδης. Θα είναι κάποιος άλλος. Στη θέση του αριστερού μπακ θα έρθει οπωσδήποτε παίκτης. Το φρόντισα και αυτό θέλω να σου πω. Χρειαζόμαστε. Έτσι, έτσι. Και μπράβο τον. Αν συνεχίσει το παλικάρι μας στο Λιμιό. Τον οποίο. Πίστευτος. Μπορεί να δώσανε 9 εκατοστάρικα. Στην ουσία να δώσανε 9 εκατοστάρικα. Αν καθίσει κανείς και σκεφτεί ότι 2 χρόνια πληρώνουμε. Τους τρεις και σήμερα άλλους τρεις ποδοσφαιριστές εμείς, δεν είναι 900 άρκα η μεταγραφή του Λιμιού. Πέρσι του Ατρομέδου τους τρεις τους πλήρωνε ναι. η ΠΑΕ. Ναι. Και φέτος τους πληρώνει η ΠΑΕ. Εάν ξέρεις, γιατί άκουσα κάτι σήμερα και δεν είπανε, ναι. Γίνηκε σκοπευτήριο στην... Κορακάκι. Από τη Δράμα. Ναι. Δεν ξέρω αν εμπλέκεται Ιβάν ή όχι. Γιατί είπε Έλληνες επιχειρηματίες. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι του Ιβάν. Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να πω. Αν μάθω, θα το πω. Δεν θέλω να. Έγινε, τα λέμε. Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Τρεις γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Εκεί που τρελαθήκατε όλοι είναι που φεύγω. Δεν έχει γίνει μεταγραφή 2 μήνες. Φεύγω Παρασκευή πρωί, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο ανακοινώνεται ο Αγκόπ. Να πούμε, ή Ακόμπ, ο Ατσούμπ. Θα δείτε αυτός τι παίκτης είναι. Για το Βέρμπλουμ τα είπαμε, περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Διότι τρεις μήνες, τέσσερις ήταν σε απραξία. Αλλά τεράστια μεταγραφή. Αν ο Ολυμπιακός, αν η ΑΕΚ ή αν ο Παναθηναϊκός έφερναν αυτόν τον παίκτη, θα γράφανε σεντόνια νυχθημερών στα site. Θα παίζανε με ύμνους, θα πεάνιζαν στα κανάλια τους και στα ραδιόφωνά τους. Για τους συγκεκριμένους παίκτες, σαν το Βέρμπλουμ. Εδώ φέρνουν μέτριους και κάνουν ολόκληρα αφιερώματα. Φανταστείτε, για το συγκεκριμένο παίκτη. Περιμένετε και θα δείτε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, 533. Όχι ρε Θοδωρή, αμπελελέ ρε φίλε, αμπελελέ. Αμπελελέ, σε ψάχνουμε. Αγόρι μου. Λοιπόν, πήρα να πω απλά μια καλημέρα. Καλή 20η χρονιά. Αυτά είναι φίλε. Έτσι, όπως είπες και εσύ. Δεσμεύομαι. Στον αέρα. Ότι όταν θα ξανακάνεις, θα είμαι εκεί να κάνουμε live. Στο λέω να ξέρεις. Έγινε. Εντάξει. Θα δω τώρα λίγο, ας μαζέψω τα κομμάτια μου, γιατί μόλις θες γύρισα από διακοπές από Μυτιλίνη. Έτσι. Θα το κάνουμε και φέτος πάλι. Κάτι θα κάνουμε. Έτσι. Κάτι θα κάνουμε. Υγεία να έχουμε. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Καλή τύχη να έχει, γιατί χρειάζεται και τύχη σε αυτά. Μπορεί να είσαι και καλύτερος, αλλά να μην είσαι τυχερός. Ακριβώς. Φάνηκε σε μια-δυο περιπτώσεις, τη τύχη δεν την είχαμε άλλες φορές. Θετική ενέργεια και τίποτα άλλο. Αυτό φίλε. Καλά, αυτό είναι εμείς σαν εκπομπή, το ξέρεις πολύ καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Να πούμε ότι για μία ακόμα χρονιά, αν είστε ταξιτζής και δεν παίρνετε πελάτη, έχετε πρόβλημα. Κάθεστε στην πιάτσα και δεν έρχεται άνθρωπος. Τηλεφωνείτε στην εκπομπή και ο γουρλής που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο μέσα σε λίγο διάστημα θα σας φέρει οπωσδήποτε. 1-0-5. Ένα-0-5. Το λέω για αυτούς που λέγανε έφυγες και πήραμε δύο προκρίσεις. Τι λες ρε. Πέρσι το double που το πήραμε. Εμείς αλλού ήμασταν. Εδώ δεν ήμασταν. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Θοδωρή μου. Γεια σου, 533. Γεια. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Χλάτς, χουλούτς, που έλεγε για του Λάρα. Περνάνε οι χρονιές, δεν ξεχνάμε τους φίλους μας που έφυγαν. Το λέω, γιατί κάθε μέρα τέτοια εποχή, κάθε φορά στην πρεμιέρα η Τούλα έβγαινε από τις πρώτες για να ευχηθεί. Τους φίλους μας που έφυγαν, γιατί έφυγαν κι άλλοι, έφυγε και ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα, φύγανε παιδιά από την παρέα μας, δεν τους ξεχνάμε, με τίποτα δεν πρόκειται. Με τίποτα. Και κάθε φορά και με τη Λιάνα και με το Σωτήρι. Και με τον Βασίλη το Βροχή, θυμόμαστε τη φίλη μας τις ημέρες που έχουμε μεγάλες χαρές.
τις ημέρες που έχουμε μεγάλες χαρές, μεγάλες προκρίσεις, όπως με τη Βασιλεία, όπως με την Σπαρτάκ, θυμόμαστε την τούλα μας, θυμόμαστε αυτούς που έχουν φύγει και δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι μαζί μας εδώ, αλλά μας ακούν από ψηλά, να ξέρετε. Να ξέρετε. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμούλες. Θέλω να είμαστε όσο το δυνατόν γίνεται πιο χαμογελαστοί. Μπορεί να έχουμε θέματα, προβλήματα. Όλοι. Δεν μασάμε. Αυτό είναι το ζούμε σου. Αυτή είναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αυτή είναι. Και όταν και ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών διαπρέπει, όταν βουλώνει στόματα, όταν αφήνει άφωνους τους εχθρούς, δείτε λίγο τι γίνεται στα φόρα. Όταν λέω στα φόρα, στα σχόλια, κάτω από ειδήσεις ΠΑΟΚ, σε όλα τα site. Και στο SDNA και στο Γκαζέτα και στο Κόντρα και σε όλα. Εννοείται στα δικά μας. Έτσι το ΙΝΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ 24. Εννοείται. Αλλά δείτε τι γίνεται στα αθηναϊκά site κάτω από ειδήσεις ΠΑΟΚ. Τόσοι αεκτσίδες με τόση πρεμούρα για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Με τόσο κόμπλεξ κατά του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να το διανοηθούν αυτό που έγινε πέρσι. Ότι πλέον τους ονομάζουμε χάρτινους. Δεν μπορούν να το σηκώσουν. Το ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και διαπρέπει. Ρε, ρίξτε κουβάδες, ρε, δεν πέφτω, καταλαβαίνετε. Όσους και να ρίξετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε εκεί. Και το νου σας για το μάτς με την Μπενφίκα θα πούμε αύριο περισσότερα. Να πούμε ότι δεν παίζει, όπως ξέρετε, ο Λικαντουρί. Και πρόσεξε. Βγαίνει ο Λικαντουρί. Ο οποίος είχε καλές εμφανίσεις. Και είναι τώρα να μπει. Το τρελόπεδο Ουάρντα. Εκεί και αν νιώθω δικαιωμένος. Γιατί η εποχή που οι περισσότεροι έλεγαν ότι όχι και δεν μπορεί και έλεγαν δεν γίνεται να μην είναι αυτός εδώ. Δεν γίνεται αυτή την τρέλα. Πιάνεις και του μιλάς. Σε αυτό το θέμα τον παραδέχομαι τον Ρασβάν και σε πολλά άλλα. Τον περίεργο, τον ιδιότροπο, δεν τον αποκλείς, δεν τον διώχνεις, δεν τον αποπέμπεις, δεν τον αφορείς, δεν τον καταργέσαι, δεν τον ρίχνεις στον γεάδα τον ποδοσφαιρικό. Του μιλάς με το Ελλάδο παιχταρά μου, τι θες, μου μπίμπι θες. Όσα θέλεις, φίλε. Σ' αρέσει το μύδι ξηράς. Όσα θες. Όμως μέσα στο γήπεδο θα ξεψυχάς το τέλος. Από το τρέξιμο. Θα δίνεις ό,τι έχεις. Και όχι του κεφαλιού σου. Όχι σου κλερικά. Δεν παίζει μόνο σου. Τον είδα τον Ουάρντα. Το μυαλό του πώς θα μοιράσει. Πώς δεν θα χάσει την μπάλα. Πώς θα τη δώσει εκεί που πρέπει. Τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο. Έχω δυο που λένε έχω σε αυτήν την ομάδα. Το ξέρετε. Τον Μπίσεσβαρ και τον Ουάρντα. Γι' αυτό δεν ήθελα να πάει αλλού. Να τον βλέπω τον Ουάρντα να διαπρέπει αλλού. Είδατε πόσο πολύ βοήθησε και στο μάτς με την Σπαρτάκ έξω. Τώρα, ποιος θα παίξει τη θέση του Ελκαντουρί, θα το δούμε. Το ξέρει ο προπονητής. Πιθανόν να είναι ο Μπίσεσβαρ, άμα θέλει να κρατήσει την μπάλα παραπάνω. Πιθανόν, άμα θέλει να δώσει ταχύτητα, να δώσει ρυθμό, να δώσει ορμητικότητα, να δώσει ενέργεια από αριστερά, να βάλει τον Ουάρντα. Πιθανό να βάλει τον Ζαμπά και αυτός επίσης ταχύτατος. Μία μόνο κουβέντα πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι, το συγκλονιστικότερο από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα με το δικέφαλο αετό με τα μαζεμένα φτερά, ο Μαουρίσιο. Στη Ρωσία έχει κάνει το μάτς της ζωής του. Δεν του την πέραν την μπάλα ούτε τρεις μαζί. Ήξερε πώς να αυξομοιώσει το ρυθμό, πώς να μοιράσει, πώς να ερεμήσει. Πώς να δώσει, πώς να... τα πάντα, τα πάντα. Συγκλονιστικός. Φαντάζομαι ότι με τον... Όχι ότι έχουμε κάτι με τον Γκάνιας, αν και την πούλησε δύο φορές πολύ εύκολα την μπάλα και πήγε η ψυχή μας στην Κούλουρη. Λέω, φαντάζομαι ότι το δίδυμο στα αμυντικά χαφ. Μαουρίσιο Βέρμπλουμ, καλά δεν το έχει καμία άλλη ομάδα, δεν το συζητάω. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν ο ένας που είναι πιο δημιουργικός, πιο ντελικάτος, πιο φινετσάτος, πιο τεχνίτης, πιο soft. Με την καλή όμως σημασία του όρου. Ο Μαουρίσιο λοιπόν φαντάζομαι ότι ο πιο τεχνίτης, ο πιο τελικάτος, δέσει με τον άλλον που είναι ένα βουνό, μια δύναμη στο χώρο του κέντρου. Που έχει τέτοιο τρόπο παίξηματος που είναι διαφορετικός. Όταν λοιπόν δέσει τον τελικάτο με το δυνατό, με αυτόν ο οποίος είναι physical παίκτης που λένε και στα χωριά μας, τότε έχουμε να δούμε υπέροχα πράγματα όχι μόνο στον χώρο του κέντρου και στην ομάδα μας. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Έλα, 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 όλα γιάχμα ρε! Δεν πεθαίνουμε ποτέ που κόλλανε προστάθη! We never gonna die, you cupal undertaker!
Wir werden nicht sterben, du kufale Totengräber! Trasnetzta kakabuvushlia, trasnetzta kakabuvulia, σαν τα κουνοτάφια, έτσι δεν λέει. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στο Θανάση, στο Δημητριάδη. Να χαίρεστε αυτούς που αγαπάτε και έχουν γενέθλια σήμερα. Ξαναλέω, 26 του μηνός, την Κυριακή δηλαδή, έχουμε δύο υποχρεώσεις καταρχήν. Ένα είναι να φέρουμε αριστερό μπακ. Θα γίνει και αυτό. Όλα εντάξει, όλα στην ώρα τους. Πρώτον, αύριο Μπενφίκα. Σάββατο Αστέρα Τρίπολης. Πρωτάθλημα. Έχουμε την πρίκα με τους μείον βαθμούς από πέρσι. Πρέπει αυτό το πράγμα να το μηδενίσουμε πολύ σύντομα. Νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης. Πρέπει και εκεί να είναι κατάμεστο το γήπεδο. Μην ξεχνάτε πώς μας στέρισαν, πόσες φορές πέρσι μας στέρισαν τη δυνατότητα να δούμε από κοντά την ομάδα. Με το έτσι θέλω δηλαδή. Καμία άλλη ομάδα με μείον τόσους βαθμούς, με 10 αγωνιστικές και κλεισμένων, δεν πήρε double. Δεν πήρε double, να το λένε. Ο Ρουμάνος όπου τους βρίσκει, τους το υπενθυμίζει. Σε ρουμάνικο σάιτ, σε ρουμάνικο. Σε καπαδοκικό, σε ισλανδικό, σε σάιτ από τα πουα-πουα. Σε εφημερίδα, σε ραδιόφωνο, σε ταχυδρομικό Περιστέρι. Με καπνούς από Ινδιάνους, όπου βρίσκει, τους το κοπανάει. Δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει και έχει κλείσει και πόρτες εδώ. Μην κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Μην κάνοντας. Και πάνω απ' όλα, the balance. Take care of the balance. Αυτό που λέμε, το κάνουμε εμείς χαβαλέ, ας πούμε, την προφορά, είναι το μαγικό συστατικό. Η ισορροπία. Ξέρετε τι σημαίνει ισορροπία. Έλα εδώ, κύριε Βέρμπλουμ, ναι. Για να μπεις, θα ματώσεις. Έλα εδώ, τσουμπακ πομ. Για να μπεις, θα ματώσεις. Καταρχήν, θα μπεις εσύ στο πνεύμα των άλλων. Κανένας δεν θα προσαρμοστεί σε σένα. Ο Μέση αν ερχόταν αύριο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έπρεπε να μπει στο νόημα των υπολείπων. Δεν διαταράσουμε την ισορροπία. Δεν διαταράσουμε την ομοιογένεια, τους αυτοματισμούς για κανέναν. Όποιος και αν είναι αυτός. Μ' άρεσε που τον είδαμε φραπεδάκι ήδη, ο Βέρμπλουμ μπήκε στο νόημα. Εννοείται είπε και το ποίημα όπως έπρεπε να το πει. Φυσικά, γιατί ο κόσμος είχε αρχίσει. Είχε στραβώσει μαζί του. Έρχομαι, φεύγω, δεν έρχομαι, δεν θέλω, δεν κάνω, δεν ράνω. Τώρα ήρθε και με λιγότερα από ό,τι του δίνα στην αρχή. Και καλώς έκανε η ομάδα. Σου λέει, σε περιμέναμε, κύριε, τόσο καιρό. Μας γκάστρωσες. Μας τα έκανες, να πούμε, σαν τα αερόστατα της Goodyear, τα Zeppelin. Άρα, έλα κι εσύ, αλλά κι εσύ θα υποταχθείς στο σύνολο. Θα ενσωματωθείς. Δείτε πόσο ωραίες λέξεις έχει η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Θα ενσωματωθείς, θα αφομοιωθείς, δεν θα διαταράξεις. Δεν θα μπεις για να ασχολούνται όλοι μαζί σου. Θα το καταφέρεις, καλώς. Δεν θα το καταφέρεις, θα σε φάει ο μαύρος πάγκος. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε γραμμές πάλι. 3, 23, 10, 287, 888. Ξαναλέω για σας, μπήκατε αργότερα. Τι γιορτάζουμε. Σαν σήμερα το 1998 κάθισα για πρώτη φορά πίσω από το μικρόφωνο. 20 χρόνια ραδιόφωνο, 20 χρόνια με πολλά έντονα συναισθήματα, με πολλές χαρές, με πολλές στεναχώριες, γιατί αυτή η δουλειά έχει και στεναχώριες, έχει και πίεση, έχει και άγχος. Λοιπόν, αλλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και όταν είμαστε σε άδεια, θέλω να σας πω ότι μου λείπει ένα οξυγόνο. Δεν είναι μια απλή δουλειά, το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Και οποιαδήποτε δουλειά ξοδεύεις από την ψυχή σου, ξοδεύεις από τον εαυτό σου, δεν βάζεις απλά, ξέρω εγώ, μια στάμπα σε ένα μπουκάλι. Λέω τώρα, οπουδήποτε ξοδεύεις από τον εαυτό σου, δεν γίνεται να το κάνεις αν δεν το αγαπάς. Αν δεν γίνεσαι ένα με αυτό που κάνεις. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Και τουλάχιστον αυτό έχω να λέω, όσο αντέχουμε, όσο έχουμε την υγειά μας και είμαστε πίσω από μικρόφωνο ή μπροστά από μικρόφωνο. Αυτό θα κάνουμε. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και μανάστασία. Όλα εντάξει, κοπελάρα μου. Έχεις να ξέρεις μηνύματα, αγάπης. Η Αναστασία συνοδεύεται. Σας το λέω να ξέρετε, επειδή έχεις, αυτά είναι κουκλάκι, είναι κουκλάκι, είναι ζωγραφιστό. Κούκλες και οι δύο, και η Μαριλής και η Αναστασία. Το λέω για τους φίλους μας, τους ελεύθερους. Έχω όμως και Ελένη Μπούντου, η οποία είναι ελεύθερη. Άλλο κουκλάκι ζωγραφιστό, έτσι. Ξανθεί, οι άλλες δύο είναι μελαχρινές. Λοιπόν, να ξέρετε. Αλλά δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις, όχι αρπακολιές. Δεν είναι γλεντάμε, φεύγουμε. Είμαστε για... Πρόκειται, φίλε εδώ, φύλακας, να ξέρεις. Ναι, καλημέρα σας. Σαλαμ αλέκουμ. Ω, σαλαμ αλέκουμ, σαλάμ. Καλώς το Δημητράκη.
Γιατί με κατάλαβες, ένα σαλαμαλέκο μου είπε που κάνει γερμανικά και με κατάλαβες. Ναι, αλλά το είπες με προφορά, φίλε. Προφορά. Όπως προφορά είναι και το DB Die της Spartak. DB Die και την παραπιντάει ο Άρτα. Χρόνια σου πολλά για τα 20 χρόνια, ε. Φοβερό, φίλε. Σαν να είμαι δίσκος με λαϊκά. 20 χρόνια επιτυχίες. Μια χαρά είσαι, κομπλέ είσαι. Εγώ φέτος δεν πήγα δυστυχώς πουθενά, δεν έκατσε φάση πουθενά, αλλά πήγα στην Τούμπα και τα δύο παιχνιδάκια. Τι, υπάρχει πιο ωραίο, φίλε. Τι προτιμούσες, ερώτηση σου κάνω. 10 μέρες πληρωμένα τα πάντα στις Μαλδίβες ή 2 προκρίσεις ο ΠΑΟΚ για να πάει στα play-off του Champions League. Τι θα μου έλεγες. Μαλδίβες σε μπορεί παρακαλώ, να πας, προκρίσεις δεν βλέπεις κάθε μέρα. Ακριβώς. Οι Μαλδίβες εκεί θα είναι, φίλε. Α, μπράβο. Έτσι δεν εγώ είναι. Θυμάσαι, είχα πει την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ότι είναι πολύ όμορφος. Αυτός είναι πάντα. Τι είχα πει, ποια βασιλεία, βρε, θυμάσαι πως το είχα πει. Ναι, εντάξει. Τελευταία μου λέξη μου ποια βασιλεία. Εγώ τώρα σου λέω ποια Μπενφίκα. Κοίταξε, είναι φοβισμένη, να το ξέρεις. Πρέπει τώρα να πούμε κάτι. Δημητράκη μου, πρέπει να πούμε κάτι. Άλλη ομάδα η Βασιλεία. Άλλη ομάδα η Σπαρτάκ. Άλλη ομάδα η Μπενφίκα. Όπως στις πίστες που παίζαμε στα ηλεκτρονικά πιτσιρικάδες, όσο προχωρούσαμε δυσκόλευαν οι πίστες, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Η Σπαρτάκ ήταν ανώτερη και πιο δύσκολη ομάδα από ό,τι ήταν η Βασιλεία. Και η Μπενφίκα θα είναι πιο δύσκολη και από τη Σπαρτάκ και εννοείται και από τη Βασιλεία, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μπορεί να είναι πιο δύσκολη, αλλά εμείς είμαστε πολύ πιο καλύτεροι και από τις δύο συναντήσεις που κάναμε και με τη Βασιλεία και με τη Σπαρτάκ. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Και πλέον αυτοί έχουν το φόβο γιατί σου λέει, πάμε καμιά ζημιά. Έξι. Με το φόβο και μόνο ότι υπάρχουν καμιά ζημιά και ευτυχώς εγώ πιστεύω ότι καλύτερα που δεν παίζουμε στην Τούμπα γιατί θα είχαμε μεγαλύτερο άγχος γιατί θα θέλαμε να αποκριθούμε και μπορεί να κάνουμε λάθη. Τώρα είναι για πρώτη φορά είναι ανάποδα, έτσι. Δηλαδή τις δύο προηγούμενες προκρίσεις τις πήραμε έχοντας τα δεύτερα παιχνίδια όξο. Τώρα είναι ανάποδα, παίζουμε πρώτα έξω. Πιστεύω είναι καλύτερα τώρα γιατί το παιχνίδι είναι δύσκολο. Μέσα στην Τούμπα θα δυσκολευόμαστε με την έννοια ότι θα είχαμε το άγχος να βάλουμε πολλά γκολ και να περάσουμε. Μίτσο, τώρα παίζουμε εκτός Ευρώπης χωρίς άγχος και παίζουμε καλύτερα. Μου αρέσει που και στα τρία μάτς δεν ήμουν φαβορή. Το έχω πει πολλές φορές. Φοβάμαι τα μάτς που είμαι, στα οποία είμαι φαβορή, όπως ήταν με την Όστερσουτ. Αυτά φοβάμαι. Με κάτι καρδούλες να πούμε. Λοιπόν, εδώ σε κανένα από τα τρία μάτς, από τα τρία παιχνίδια, από τους τρεις αντιπάλους, δεν ήμουν το φαβορί. Και με τη Βασιλεία, με 16 χρόνια Champions League πορείας, αυτά και τα λοιπά, και τον budget, και με τη Σπαρτάκ δεν είμαι το φαβορί, και πολλό μάλλον δε με την Μπενφίκα που έχει βαριά φανέλα και τα λοιπά. Δεν θέλω να είμαι το φαβορί. Μπορώ να περνάω σαν outsider. Αυτό με ενδιαφέρει, αγόρι μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Να σε πω και ένα τελευταίο, κάτι άκουσα, δεν ξέρω, διαδίκτυο τώρα, διάβασα. Κάτι παίζεται για κάτι για μπέρ, κάτι ακούγεται κάτι τέτοιο. Τι να σου πω. Αυτό το ακούμε, εδώ και, το ακούμε εδώ και πολύ καιρό. Μπορεί να ξαφνικά να γίνει τον μπαμ να πούμε. Μετά ποιο να προλάβει, όλοι γκολ θα βάζουμε. Δεν ξέρω με ποιο θα βάλει πρωτοκόλλο. Προτιμώ, ξέρεις κάτι, προτιμώ τώρα παραμονή του αγώνα να ασχολούμαι με αυτούς που είναι εδώ, με αυτούς που έχω, με αυτούς που παίζουν αυτή την μπαλάρα, με αυτούς που μου έδωσαν δύο προκρίσεις, παρά με αυτούς που μπορεί να έρθουν. Έτσι, νομίζω το. Απόλυτα. Έτσι, δηλαδή θέλω. Την πρόκληση δεν μου την έδωσε ούτε ο Σταφυλίδης, ούτε ο Μπέρκ, ούτε ο ξέρω εγώ ποιο μπορεί να έρθει, ο Τόσκα. Έτσι, ούτε ο Βέρμπλουμ μου την έδωσε. Μπράβο. Εμένα την πρόκριση μου την έδωσε, φίλε, ο Λιμιός, ο Πασκαλάκης, ο Πέλκας, ο Άρντα, ο Πρίγιοβιτς, αυτοί που είναι εδώ. Ο Μαουρίσιο, αυτοί που είναι. Αυτούς θέλω να αποθεώνω, σε αυτούς θέλω να πω ευχαριστώ. Τώρα, αυτοί που θα έρθουν, οκ. Okay. Μακάρι, εννοείται θέλουμε. Έτσι. Μιτσάκο μου, φιλιά μας Σκοτ. Έγινε, τσάου τσάου, bye bye. Γεια σου αγοράκι μου, Πόσο την έχει ο δικός σου, λέει 19 πόντους. Εσένα, Βιερίνια 20. Τι είναι αυτό ρε, γεια σου Χρύσα. Γίνεται με το πόντους παιδιά, μεγάλο νταβαντούρι. Θυμάστε, το είχαμε πει. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας, ένας φίλος που μας λέει κάτι με το βλέμμα του και το πολύ θεληματικό ύφος. Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Τελειώσαμε με Δημάκη πέρσι. Σας έχω ωραία πράγματα ετοιμάσει φέτος, να ξέρετε. Έχουμε πολλή όρεξη, εννοείται ότι η ομάδα καθορίζει για την ψυχολογία μας, εννοείται ότι όταν πετάει ο ΠΑΟΚ έχουμε ακόμα περισσότερη διάθεση. Εδώ θα είμαστε. Όλα να τα ζήσουμε μαζί σαν παρέα. Και τα όμορφα, και τα περίεργα, και τα δυσάρεστα. Δεν είμαστε μόνο για τα πανηγύρια. Είμαστε εδώ και στις δύσκολες μέρες. Πέρσι, με την κλοπή, με αυτά που έγιναν, με τις καρτοτενίες, με τον ηθοποιό, στο μάτς με τον Γαύρο, με την τσιθελική αρπαγή του
πρωταθλήματος, με τα καραγιοζηλίκια της ΑΕΚ, με το χάρτινο πρωτάθλημα. Περάσαμε δύσκολα, αλλά τα περάσαμε μαζί. Έτσι είναι οι παρέες. Δεν είμαστε μόνο για τα όμορφα. Εξάλλου, τα δύσκολα μας δένουν με αυτούς που αγαπάμε. Τα δύσκολα. Εμείς είμαστε εδώ. Και ούτε κλείσαμε γραμμές εκείνες τις μέρες. Μου το είπε κάποιος που συνάντησα προχθές στον πατρικό μου στην Τούμπα. Σε παραδέχτηκα, λέει, γιατί εκείνες τις μέρες άλλοι κλείσαν τις γραμμές. Τι λέτε, ρε παιδιά. Εκείνη τη μέρα θέλει ο άλλος να μιλήσει. Εκείνη τη μέρα θέλει να βγάλει τον καηλέ που έχει μέσα, τον καημό. Εκείνη τη μέρα ανοίγουμε γραμμές. Στο πανηγύρι είναι εύκολο, όλοι κάνουν εκπομπές. Μια χαρά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Καλή εβδομάδα, Κωστή μου. Καλή επιστροφή. Χρόνια πολλά. Εύχομαι να κάνεις όσα χρόνια σε ευχαριστεί αυτό το πράγμα που το οποίο στο έχω πει από κοντά ότι γεννήθηκες για να κάνεις. Είσαι γεννημένος για να κάνεις το ραδιόφωνο και όσα χρόνια σε ευχαριστεί και το κάνεις με αυτή τη χαρά και με το κέφι που το κάνεις, να το κάνεις. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. 250, γιατί το θέμα είναι, είπαμε, οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας θα το κάνουμε ευχάριστο για να το κάνουμε και πετυχημένα. Φαντάζεσαι, στα 80, είναι έκανος, ήρθατε, κατωσάκατο, καταπληκτικό, φανταστικό. Γιατί όχι, θα είναι η γιαγιά και ο παππούς, θα είναι πετυχημένοι, θα είναι... Δεν χρειάζεται να αλλάζω τη φωνή. Original και τα λοιπά. Γιατί να χτυπάς το χέρι, να χτυπάς το μπαστούνι πάνω στο γραφείο. Εν τω μεταξύ. Όσοι δεν σε έχουν δει πώς κάνεις εκπομπή. Θα σου πω το εξής. Άστο, μην το συζητάς. Είναι ένα χωριό έξω από τα δίδυμα, το χωριό του μπαμπά, που λέγεται Φούρνη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκεί έβαζα αέριο στο αυτοκίνητο. Η μάνα του ιδιοκτήτη που είχε το βενζινάδικο, φίλε, ήταν η γιαγιά, η ίδια. Είναι μην καθώς... το πεις όμως, είναι... φίλε, θα σου γιατί πω... άμα ακούς την περιγραφή που έχεις κάνει για τη γιαγιά... Θέλω να σου πω, σαν φάτσα, λέω, μου λέει αδερφός μου, ρε εσύ, brother, αυτή δεν... Λέω, αυτή είναι. Η οποία παρκάρω το αυτοκίνητο, βλέπει το ζούμε στο αυτοκόλλητο, συγγνώμη, αυτή την πίνακη θα είναι με τον Ι. Τα κάπα, τι πίνακη, από πού είσαι. Λέω, Χριστέ μου, γιαγιά. Λέω, γιαγιά, να φύγει ο τείχος. Βγήκε Χατζηβασιλείου πακέτο. Τι σημαίνει ζουμουσού το αυτοκόνητο. Λέω, Χριστέ μου, αυτή είναι, λέω, η γιαγιά. Ο αδερφός με κοιτάει, ντεζαβού. Έπαθα σοκ. Τέλος πάντων. Αυτά που λες. Πέσαμε, χάσαμε τον Κολομπάμπουε. Χρήστο! Χρήστο! Είπαμε τη γιαγιά! Σας έχω γιαγιά, να ξέρετε. Ετοιμάζομαι, περιμένω να πας με την Μπενφίκα. Να ξέρετε, τα είχα πει, δεν είχα πει Μπενφίκα, θα πέσουμε. Πέσαμε με την Μπενφίκα. Εντάξει, αυτό δεν ήταν ουγγί, αλλά την Μπενφίκα την πετύχαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Τι κάνετε. Τα στραβά μάτια. Ωραία. Πρώτη φορά σε παίρνω ποτέ. Και τελευταία. Όχι τελευταία. Σε ακούω από πολύ παλιά, από τον 103 ακόμα. Αγόρι μου, είσαι ο. Είμαι Δημήτρης. Δημητράκι μου. Είμαι Ταλικέρης. Ταλίκα φίλε, αυτό είναι. Ταλίκα, αποκλείω την Μπενφίκα. Όχι, ρε, και με κόρνα! Ξανακάνε λίγο κόρνα! Αυτά είναι. Νταλίκα! Λοιπόν, καλή χρονιά να ευχηθώ και φέτος όλα τα παγκόσμια στην ομάδα μας, την εκπομπή στα Δουμουσάκια. Αδερφέ μου. Παοκάρα στην Νταλίκα, αποκλείω την Μπενφίκα. Να το, έτοιμο. Όλα μέσα! Χαιρετισμού στον Χρήστο τον Κολοβό, δεν πρόλαβα να τον δω. Ήμουνα σε δρομολόγια, παρόλο που πέρασε από τη Σιάτιστα. Αυτά είναι φίλε. Ναι. Αυτά είναι. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στους κάτω. Ρε γατάκια, φέτος τα Τέμπη θα μετανιώνετε και θα γυρνάτε πίσω. Ναι. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Ναι, έτσι. Και ένα τελευταίο έτσι που το έχω μεγάλο ταλκά και θέλω να το πω. Ναι. Τα οκάρα παίξε τόπι. Να πηγαίνει στον κουβά όλη η Ευρώπη! Έτσι με κόρνες! Γεια σου Νταλίκα! Γεια σου Νταλίκα! Αυτά είναι! Φιλιά! Γεια! Αυτά είναι! Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Παρακαλώ! Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Καλώς την Ήβη! Διεθνή καριέρα. Να είστε καλά. Κάνω εντύπωση. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά για τα 20 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και σε μένα για τα 65 μου. Α, τίποτα. Νεότατη. 20 Αυγούστου, λιονταρίνα είμαι. Α, αυτά είναι. Και αυτά σήμερα είναι. Γιορτάζει γενέθλια και ο γιος μου, τον οποίο γέννησα 20 Αυγούστου. Άντε, τα γενέθλιά μου. Άντε, ναι. Να χαίρεστε λοιπόν τα γενέθλιά σας, να έχετε
Πολλά χρόνια να είστε μαζί και αγαπημένοι. 20 χρόνια και το ζούμου σου, μεγάλη υπόθεση. Αυτά είναι. Το ζούμου σου είναι κάπως νεότερο, είναι, πρέπει να είναι καμιά δεκαετία τώρα. Τα 20 χρόνια είναι από την πρώτη μέρα που κάθεσαι στο μικρόφωνο. Αρχικά με ντουέτα, με τον Γιώργο, με γενικά. Εγώ από τα 103 σε θυμάμαι. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι. Για πες λοιπόν, θες να πεις. Ήθελα να σου πω, μας έλειψες φοβερά. Είχαμε στέρηση, σύνδρομο στέρησης έντονο. Και εσείς, και εσείς. Ελπίζω τώρα που ήρθες να γίνουν οι υπόλοιπες μεταγραφές. Κοίταξε, θέλω να πω το εξής. Είχα τάξη 2 με 3, σωστά, όταν έφυγα. Α, μετράει το τάξιμο. Κοίταξε, κλείσανε και ο Τσούμπα, ο Ακμπομπ και ο Βέρμπλουμ. Σωστά. Ναι, αυτά σωστά. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, πριν γυρίσω, πριν γυρίσω, τώρα... πήρα διαβεβαιώσεις και για το αριστερό μπακ. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Τι θα γίνει. Θα δούμε. Πάντως ένα αριστερό μπακ θα έρθει σίγουρα, να ξέρεις. Έγινε. Εντάξει, μου. Να είσαι καλά. Ξέρεις ότι μας έλειψες και σου εύχομαι και η καινούργια σεζόν να είναι το ίδιο και περισσότερο επιτυχημένη. Ευχαριστώ από πολύ. Την προηγούμενη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αγόρι μου. Και την Κυριακή να πάει ο κόσμος να δώσει αιματάκι. Σωστό. Όποιος έτσι. Μπορεί έτσι. Να πάει, έτσι. Να πάει, παιδιά, αυτό, να αυτό, πάει. Αυτό, αυτό, αυτό. Μεγάλη να είσαι καλά. Μεγάλη υπόθεση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου. Πάμε παρακάτω. Ξαναλέω, επειδή με ρωτάτε, την Κυριακή είμαστε έξω από τη θύρα 3. Ευχαριστούμε τη μαμά του Λόχου, τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που μόλις σηκώνουμε το τηλέφωνο και λέμε μπορούμε να πάμε. Να ξέρετε, το έχω πει και άλλες φορές. Δεν μας καπνίζει, πάμε, παρκάρουμε το κινητό συνεργείο, τη φορτηγάντζα έξω από την Τούμπα και άιντε ό,τι γουστάρουμε, ό,τι μας καπνίσει. Δεν είναι έτσι. Σεβόμαστε απόλυτα, για μας ο περιβάλλον χώρος της Τούμπας είναι σαν να είμαστε μέσα στην Τούμπα. Είναι ιερός, το σεβόμαστε, πηγαίνουμε, κάνουμε το ιερό καθήκον μας, με πολύ σεβασμό στο δεύτερο σπίτι μας που είναι η Τούμπα, μαζεύουμε ό,τι σκουπιδάκια δημιουργηθούν, βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω και σεβόμαστε το χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος που διάφορες προσφορές που δεχτήκαμε, άλλος ήθελε να δώσει ο άνθρωπος την άλλη φορά το Κρεοπόλης 200 σουβλάκια να φάει ο κόσμος. Άλλος ήθελε να φέρει χυμούς κτλ. Θέλουμε να είναι αποκλειστικά και μόνο για την αιμοδοσία. Δεν θέλω να το κάνουμε πανηγυράκι έξω από την Τούμπα. Είναι ιερός ο σκοπός. Θα κάνουμε άλλη μάζοξη φέτος, σας το υπόσχομαι, και με την ευκαιρία των 20 ετών στα μικρόφωνα. Αλλά θέλω εκεί να σεβαστούμε το χώρο. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι τον ΑΣ που αμέσως με το που ζητάμε τον χώρο έξω από τη θύρα 3 μας τον παραχωρεί, γιατί ξέρουν ότι είναι ο σκοπός ιερός και είναι τέτοιος. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ξανά. Έλα, έλα Χρυσταρά μου, έλα. Ξεκίνησα από Καλαμαριά, έφτασα στα πρόθυρα της Ηλιούπολης. Τι γρήγορα που είναι, τι γρήγορη που είναι οι δρόμοι μας. Τι φοβερά που λειτουργεί κίνηση. Το μετρό. Δεν έχει κίνηση πλέον, πετάμε. Κωστή, έλα, από τότε που λες ότι δεν μας πέφτει και με κουβάδες και τα λοιπά. Δεν πέφτει. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να κάνουμε και μια τράπεζα σπέρματος. Πάρα πολύ ωραία. Τι τράπεζα αίματος, ένα σπου θα βάλουμε πριν, ένα σπέρ. Ναι ρε φίλε, εντάξει, να βοηθήσουμε, γιατί έχουμε πολλά αποθέματα και όπως είπαμε το τραγούδι με την Ταλίκα, μπίπιπ της ΑΕΚ, της Χάρτινης, την Γκλίκα, έχουμε εμείς τη χασπρόμαυρη Ταλίκα. Η οποία η ΑΕΚ δεν φίλε, ήταν κοστή. Λες να κάνουμε και έλα. Τέτοιο, δηλαδή να μαζευτούμε και να δώσουμε σπέρμα. Γιατί φίλε, γιατί. Πώς γιατί ήταν, έτσι πάει πώς... η δουλειά, έτσι πως ναι. Τη βλέπω τη δουλειά, θα γίνει μεγάλος πανικός, να πούμε. Θα είναι αυστηρά για άντρες, όπως καταλαβαίνετε. Τι... Αλλά πώς ήταν η μάζοξή σας, φίλε, πολύ μαλακία. Ούτε σε άλλους αφού τις λέμε που τις λέμε. Ας κάνουμε και... νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι ή με τη Βασιλεία ή με τη Σπαρτάκ ήταν... Νομίζω με τη Σπαρτάκ ήταν και την ημέρα, παγκόσμια ημέρα του οργασμού. Καλά, πολλαπλούς, πολλαπλούς. Δεν μπορεί να είναι συμπτωματικό, φίλε. Αυτή η χρονιά πιστεύω ότι θα είναι σημαδιακή. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε όλα όσα δεν ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα τους το βγάλουμε ξινό αυτό το πράγμα που ήταν πέρυσι. Όλοι είμαστε ανήψια της θείας δίκης. Το λέω συνέχεια. Όλο αυτό που ζούμε τώρα το αξίζουμε. Το κερδίσαμε τον κόπο μας. Περάσαμε δύσκολα πέρσι. Όλοι μας αυτό που ζήσαμε. Όλοι. Δεν ήταν, χάσαμε τον ύπνο μας. Χάσαμε την ηρεμία μας. Μαλώσαμε με τους ανθρώπους μας. Δεν ήμασταν εντάξει με τον περίγυρό μας. Αυτό πράγμα ήταν ένα τεράστιο, μια τεράστια δοκιμασία νεύρων αυτό που ζήσαμε. Αλλά τώρα
Εντάξει, ευτυχώς σαν οργανισμός και σαν κόσμος ήμασταν συνηθισμένοι από δυσκολίες, οπότε το αντέξαμε πολύ πιο εύκολα από άλλους που θα είχαν διαλυθεί. Να ξέρετε ότι η κλήρωση με την Μπενφίκα νομίζω ότι είναι για να γίνει, να συμπληρωθεί η τριάδα. Τις δύο προηγούμενες φορές παίξαμε πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Ναι. Και αν θυμάσαι, με δυτική έννοια και τις δύο κατάφερε και την πρόκριση στην Μπενφίκα. Αν και το 2014 ήταν καταπληκτική ομάδα και πήγε μέχρι το τελικό του Europa League. Το θυμόμαστε. Ήταν ομαδάρα. Αλλά το γκολ στην Τούμπα ήταν offside. Παρουσία του κύριου Μισελ Πλατινί που μας έλεγε τότε να... Ναι, ναι, να κάνουμε ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός. Να... Κάντε και εσείς, ακριβώς, λέει, ό,τι κάνετε. Έβαζε και αυτό στο χέρι και το πουλί του στο μέλι, όμως, γι' αυτό. Όλοι βάλανε και να πούμε και του τραβούν το δίκιο ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έχουμε καλή διαιτησία σχετικά, έτσι. Σχετικά, ναι. Κάθε φορά παίζαμε με κάτι φαντάσματα τα οποία κοίταξε, μας εξαφάνιζαν. Να το πούμε απλά, επειδή θέλουμε να τα λέμε όλα. Η αποβολή της Σπαρτάκ άλλες χρονιές δεν θα διδόταν από τον διαιτητή. Η φάση που αποβάλλεται ο Βραζιλιάνος τους για την αγωνιά στον Κρέσπο, άλλες χρονιές θα έκανε τα στραβά μάτια ο διαιτητής. Να το πούμε έτσι απλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Κάτι πέναλτι, κάτι γκολ με χέρια, με Σάλκε, με Άγιαξ. Άστο. Πέναλτι ανύπαρκτα, κάτι αποβολές. Αυτό δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι ήταν ειδικά οι Γάλλοι διαιτητές. Άμα το δεις και στατιστικά, έχουμε μόνο νίκες και ισοπαλίες. Έτσι. Μεγάλους διαιτητές, μια χαρά. Με τους παίκτες τους Γάλλους. Έχουμε ένα ζήτημα. Πολύ καλά, δεν θα πάμε σε έχω, πολύ καλά. Έχω μια απορία. Εσύ που είσαι ψαγμένος με τις στατιστικές. Ποιος, αυτός ένα μηδέν θα μου πεις, okay, αντιπαρέρχομαι. Ποιος από τους δύο έπαιξε παραπάνω, ο Λεβέκ ή ο Μουλέν? Ο Μουλέν, για λίγα λεπτά. Τον έφαγε, τον άλλον. Ναι, ο άλλος έπαιξε 66 λεπτά. Αν βάλει έλα ρε φίλε. Σταδιοδρομία, ο άλλος έχει κάνει, μπορούμε να κάνουμε και αφιέρωμα. Αν βάλει τα φιλικά, νομίζω ότι Λεβέκ έπαιξε λίγο παραπάνω. Πάντως, κοίταξε. Ο Μουλέν πήγε δανεικό στην Τουρκία. Ο άλλος εξακολουθεί να ανήκει στο ρόστερ. Ο Λεβέκ. Εννοείται. Και χαζός είναι να φύγει. Εξακολουθεί. Πού θα βρείτε από κατάσταση. Η αρρωγή. Μάλιστα. Άρα μακριά από Γάλλους. Έτσι. Ο τελευταίος Γάλλος που έπαιξε μπάλα στο ΠΑΟΚ. Ο τελευταίος Γάλλος ήταν ο Γκαρσία. Που ήταν Ουρουγουάνος. Αλλά ήταν μεγάλος παίχτης, γι' αυτό τον σκέφτηκα. Μεγάλος παίχτης. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου. Ναι. Έχω την αίσθηση, το είχα πει και προτού έρθει, ότι αυτός ο ξανθομπάμπουρας ο Σουηδός θα το λατρέψει ο κόσμος. Αυτό. Θα το λατρέψει γιατί έχει κάτι από την τρέλα του Πάμπουρα. Έχει. Μπορεί να είναι παντόφλα στο σπίτι. Αλλά οι παίκτες άλλη συμπεριφορά έχουν στο σπίτι τους. Έτσι είναι. Η παντόφλα ξέρει τι είναι. Ο άλλος πάει μετά να πούμε και του λέει: κάτι θα σου πω εγώ τώρα. Ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει στο σπίτι με την Ίνα. Πιθανόν επειδή στο σπίτι τρώει παντόφλα να μοιράζει τάπα στο γήπεδο. Έτσι ο ίδιος. Έγινε. Αυτά φιλιά. Γεια σου, Χριστάρα. Άλλη μια γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Καλημέρα. Ναι. Ένα σιωπηλό ακροατή που αυτοπυρπολήθηκε. Ναι. Όχι. Στα γενέθλιά σου αποσαφέτει έτσι για την εκπομπάρα μας. Χριστάρα, αδερφέ μου. Εγώ λέει πιάνομαι ελεύθερος. Ελεύθερος πιάνεσαι. Αφού δεν είσαι παντρεμένος, τι, ελεύθερος πιάνεσαι. Έρχομαι 22-23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Ανεβαίνω ανώβερο. 15 χρόνια κλείνει ένας από τους πιο ενεργούς, από τους πιο δραστήριους, από τους πιο πολυσχηδείς, από τους πιο πολυάσχολους, από τους πιο διψασμένους συνδέσμους της Ευρώπης. Τα παιδιά μου κάναν την πρόταση, θα πάω, εννοείται, να περιγράψω εκεί, να παρουσιάσω την εκδήλωση σε μια υπέροχη αίθουσα, εννοείται αφιλοκερδός, δεν χρειάζεται να λέμε αυτά. Αδερφέ μου Κώστα, και ο Σορλέν Γάλλος ήταν και ήταν παιχτούρα. Αυτό θα έλεγα Θανάση μου, ο τελευταίος Γάλλος που έπαιξε μπάλα, γιατί ούτε ο Ρομπέρ που είχαμε δεν έπαιξε καμιά σπουδαία μπάλα, αυτός που είχαμε πάρει τον Παθρακικό, ο τελευταίος Γάλλος ή μάλλον ο μόνος Γάλλος που έπαιξε μπάλα στον ΠΑΟΚ ήταν ο Ολιβιέ Σορλέν. Ο οποίος δεν σου γέμιζε το μάτι, ούτε ήταν άλλη, ήταν εργάτης. Όμως φιλότιμος κτλ. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με γραμμούλες εδώ σήμερα που είναι 20 Αυγούστου. 20 Αυγούστου, 20 χρονιά πίσω από τα μικρόφωνα, σας ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας πω από τώρα αυτούς που θα έχουμε στο στούντιο. Κλείσαμε την προηγούμενη χρονιά με Δημάκη, που δεν πάει ο Δημάκης. Ο Δημάκης είναι πολύ ψηλά πλέον. Ήρθε, μας έκανε την τιμή, τον ευχαριστούμε. Ήρθε στο στούντιο, κάτω στην Αθήνα, νούμερο ένα ο Δημάκης. Γεμίζει το Βοτανικό έτσι, έτσι για πλάκα. Αλλά επειδή είναι αδερφός και επειδή ξεκινήσαμε μαζί ο καθένας την πορεία του, δεν ξεχνάει και ήταν εδώ. Θα φέρουμε
πολύ σημαντικούς ανθρώπους στο στούντιο. Θα σας, αφού, εσάς που δεν μπορείτε να πάτε στα μπουζούκια, εμείς θα φέρουμε τα μπουζούκια εδώ και κλαρίνα και δημοτικά και ποντιακά και ό,τι γουστάρετε για να σας κρατάμε παρέα. Να έχουμε την υγεία μας, αυτό με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Να έχουμε και εσείς να έχετε την υγεία σας και σωματική και ψυχική υγεία. Γιατί όλος μπορεί να είναι σωματικά καλά, αλλά ψυχικά να είναι καταρακωμένος, να είναι στην κατάθλιψη, να είναι στα χάπια, να είναι στην μελαγχολία. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Ελάτε στην παρέα του Ζουμουζού και την Κυριακή στην αιμοδοσία μας έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας στο ναό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αυτά είναι τα περσινά γούρια. Ένα το θα σκοτωθώ και ένα το νου σας ρεμάλια, έτσι. Αυτά, με αυτά πήγαμε, με αυτά πήγαμε. Βάλε λίγο το κοσμάκι, είναι... Έτσι, έτσι. Με ποιότητα μπαίνουμε. 23-10-287-888, έχουμε πολλά κέφια και θα έχουμε πολλά κέφια. Όλα οκ, okay. Όλα οκ. Okay. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Φιλιά, γεια σου Βροχούλα, γεια σου Βασίλη. Έχω πολύ κόσμο να εγγράψω στη σελίδα, θα ασχοληθούμε. Θέλω να σας πω ότι την εκπομπή την ακούτε όπως και πέρσι στο zoomusu.gr, στο οποίο η κολόνα του zoomusu.gr, Χρύσα Άντσου, άοκνη, συνέχισε να φορτώνει θέματα. Θα ετοιμάσουμε με τον Γιάννη Μανουκίδη νέο κόλπο, δηλαδή το ίδιο το zoomusu.gr θα το εξυγχρονίσουμε, θα το κάνουμε πιο λιτό, πιο έφεπτο, πιο όμορφο, πιο λειτουργικό να είναι η εκπομπή μπροστά όπως μας ζητήσατε. Δεν το αφήνουμε, αυτό είναι το δικό μας σαϊτάκι, έτσι. Και το κάνουμε για το κέφι μας, το κάνουμε για το χαβαλέ μας, το κάνουμε κυρίως για να ακούτε την εκπομπή εσείς που δεν μπορείτε ζωντανά, να την ακούτε μετά σε μαγνητοσκόπα, σε ηχογράφηση. Εδώ είμαστε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, νέοι, γεια σας. Γεια σου Κουστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα κύριε Κουστή, τι κάνεις? Τι, άστα κύριε, κύριε, τι, κύριε, άστα κύριε. Δεν κύριε, σκέτο Κουστή, σκέτο αγοράκι μου, σκέτο. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ο? Ο Γιώργος από το Λιτόχωρο. Γεια σου ρε Γιώργα, τι μαγεία ρε φίλε το Λιτόχωρο. Τι όμορφο που είναι φίλε το Λιτόχωρο. Είχα έρθει μια φορά στο 103. Ναι. Με έναν φίλο, έναν Νίκο που ήθελε να κάνει διαφήμιση του πενινταράκι, θυμάσαι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα έχουμε γνωριστεί από κοντά δηλαδή. Ναι, ναι. Φυσικά, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Τι ωραία που είστε. Φίλε, εκεί είστε πολύ όμορφα. Δροσιά, πολύ ωραία. Πλατάνη, δέντρο, ναι, ναι. Δάσος. Μπράβο, μπράβο. Μαγευτικό μέρος. Δεν είναι μόνο Χαλκιδική. Να μου πεις. Το Σάββατο έχουμε πρωτάθλημα. Σάββατο Αστέρα Τρίπολης, φίλε. Τι ώρα? Κανονικά. Δεν θυμάμαι ώρα. Νομίζω 7, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω 7. Μπορεί να κάνω λάθος με την ώρα. Σάββατο παίζουμε Αστέρα Τρίπολη. Καταρχήν αύριο 10 η ώρα Μπενφίκα. Ξεκινάμε από εκεί. Έτσι. Ναι, ναι. Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε 7 η ώρα. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και την Κυριακή έχουμε την αιμοδοσία μας μετά. Στην Τούμπα. Έγινε Κωστή μου. Να είσαι γερός. Φιλιά. Έγινε. Φιλιά, να είσαι καλά. Γεια σου Λιτόχωρο. Γεια σου Λιτόχωρο. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Σε εσάς μιλάμε, σε εσάς. 7 και 4 μου γράφει η Χρύσα μέσα. 7 και 4 παίζουμε το Σάββατο με Αστέρα Τρίπολης. Όχι επειδή έχουμε το μυαλό μας στο Champions League, στα προκριματικά, στους ομίλους, στα play-off κτλ. Να παραβλέψουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με νίκη μέσα στην Τούμπα, έτσι, με τον Αστέρα. Καλημέρα σας. Ντομπρογιούτρο. Όχι ρε φίλε, ζέδι μου βέλη και τρενούτκε. Θα τη ζήσουμε, τη ζούμε όλες. Και θα τη ζούμε για πάρα πολύ καιρό. Μέχρι τώρα μια ερώτηση ρητορική. Μεθέως. Δηλαδή τώρα που γύρισες τέρμα οι μεταγραφές, δεν όχι. Έχει άλλο. Το τονίζω, θέλω να το τονίσω ότι είχα τάξει 3. Και όντως οι 2 είναι εδώ, ο 3ος είναι στο δρόμο. Έρχεται. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό έχει σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ. Δηλαδή δεν γίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Γελάω ακόμα. Πρόσεξε. Όπως το σκέφτομαι, γελάω ακόμα. Δεν γίνεται. Τι έγινε δε στο διαδίκτυο. Έτσι, δεν το συζητώ. Έχουμε πει το εξής. Είναι παράδοση ετών. όχι όταν με το που φεύγουμε υπήρχαν άνθρωποι που θεώρησαν πραγματικά ότι εμείς κάνουμε χαβαλέ. Ότι πάμε λέει και κλείνουμε εμείς μεταγραφές, έτσι δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά, εντάξει. Αυτά όμως, όχι περικαντεμιάς και τέτοια αντιπαρέρχομαι. Λοιπόν, μπήκανε λοιπόν, μέσα περίεργοι, κάτι περίεργοι και τα λοιπά. Άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έτσι. Αδέρφια, καλή σεζόν να έχουμε. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Θα τα πούμε και στην αιμοδοσία από κοντά. Αυτό. Κοίταξε.
εντάξει, συνεχίζεται το καλοκαιράκι μας ήρεμα και ωραίο όπως τελείωσε. Χαρούμενα και τα λοιπά. Ακριβώς. Μα έτσι, με πολύ μεγάλες προσδοκίες, great expectation που λένε και στο χωριό μου, έτσι. Ακριβώς. Με ακριβώς. Πολύ μεγάλες προσδοκίες για όλους. Η ομάδα μας... Τόνων, χαμηλά το κεφάλι και προχωράμε έτσι. Χωρίς να μας ενδιαφέρει τίποτα για κανέναν. Έτσι. Μόνο ο ΠΑΟΚ μας. Τίποτα άλλο. Έτσι. Κοίταξε, Γκόραν, τις προσδοκίες... Τις καλλιεργεί η ίδια η ομάδα με την παρουσία της. Δεν είμαστε, είμαστε εθεροδάμονες. Εννοείται φυσικά. Ότι πάντα θέλαμε να πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ και θα γουστάραμε πάντα τέτοιες προκρίσεις. Όμως, πολλές φορές αυτό που επιθυμούμε είναι πάνω από αυτό που μπορούμε. Που μπορούμε να τώρα είναι. Όμως βλέπουμε ότι επειδή μπορούμε, γι' αυτό επιθυμούμε. Τα πολλά. Ακριβώς. Έτσι, έχουμε πάρει ακριβώς. Τον ανάποδο που είναι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Και όσοι αναφέρονται για την Μπενφίκα και λένε παιδιά και η Μπενφίκα, στο ίδιο παρονομαστή με εμάς είναι. Παίζει την είσοδό της στο Champions League, στους ομίλους, όπως το παίζουμε και εμείς. Γιατί να έχει προβάδισμα. 50-50 είναι όλα. Σωστό. Δεν καταλαβαίνω. Απολύτως. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς, 50-50. Εμείς, Αποστόλη, εμείς καθορίζουμε αυτό. Είμαστε εμείς. Να σου πω κάτι. Η Σπαρτάκ δεν ήθελε να περάσει. Φυσικά. Η Βασιλεία δεν ήθελε. Ήμασταν καλύτεροι. Αυτά που ακούμε από διάφορους περίεργους. Έλα τώρα πια Βασιλεία, έλα τώρα πια Σπαρτάκ. Η μόνιμη προσπάθεια για υποβάθμιση των αντιπάλων. Οι ίδιοι είναι που θα περνούσαν πριονοκορδέλα τον ΠΑΟΚ αν μέναμε εκτός από τη Σπαρτάκ. Οι ίδιοι άνθρωποι. Περιμένουν την Μπενφίκα. Γιατί σε συνομιλίες δεν λέει τώρα έχει Μπενφίκα όμως. Έτσι. Ναι, αλλά και πριν είχε κάτι άλλο που λέγατε και τα περάσαμε. Και μετά τι ακριβώς, θα λέτε. Ακριβώς. Μετά τι ό,τι θα λέτε. Και να γίνει με την Μπενφίκα, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, ακριβώς. Δεν ό,τι και να γίνει. Αλλάζει φυσικά. Η καθορισμένη πορεία που υπάρχει, αυτό που χτίζεται, αυτό που δημιουργείται. Δεν ανακόπτε καμιά πορεία. Εγώ λέω θα περάσουμε την Μπενφίκα. Έτσι. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, φυσικά, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να ξαναπάρουμε τον double όπως πέρσι. Αυτό τους έλεγα κάτω. Λέει, άντε λέει, φέτος λέει θα το πάρετε. Λέω, γιατί πέρσι το πήγαμε. Φέτος λέω θα το ξαναπάρουμε. Γιατί λέει, εντάξει τώρα και έτσι και αλλιώς. Τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ ξέρεις τι τους έλεγα, μια ζωή θα ντρέπεστε γι' αυτό. Μια ζωή θα ντρέπεστε. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Φιλιά πολλά αδέρφια. Φιλιά, γεια σου Γκόραν. Και μην ξεχνάτε, μόνο ενωμένοι αδέρφια, έτσι, μόνο ενωμένοι. Όπως φιλιά θα τα πούμε και στην αιμοδοσία. Έγινε Γκόραν, έγινε Γκόραν. Φιλιά, καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας, εδώ στο Λίμπερο, 107 και 4, 8 με 10, θα τα λέμε φέτος, άλλη μια χρονιά, στην ώρα μας. Αυτή είναι η ώρα μας. Εκεί μας ξέρετε, εκεί μας αγαπήσατε, εκεί μας προτιμάτε. Αυτό είναι το παν. Αυτό είναι η μεγάλη κινητήρια δύναμη. Αυτό είναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή. Χαίρομαι που τα λέμε πάντως, να ξέρεις. Κωστή. Έλα, σε ακούω. Έλα τα αγόρι μου, Γιάννη στο Χόλμη. Όλα Γιάννάρα, τι είσαι αγοράκι μου. Καλημέρα, τι κάνεις αγόρι μου. Άκουσε, τι έχω να σου πω. Αν είναι, πριν από μεγάλα μάτς, όπως με τη Βασιλεία και με τη Σπαρτάκ, να έρχεσαι, να φέρνεις και την οικογένεια, να πίνουμε καφέ στην Αριστοτέλους, για να χτίζουμε γούρι, θα το κάνεις από εδώ και πέρα κάθε φορά, αδερφέ, να ξέρεις. Κάνε τα κουμάντα σου. Δεν μου λες, θα μου κάνεις τα εισιτήρια στο Χόλμη Ελλάδα. Δεν σε ακούω καλά, κάνεις διακοπές. Λοιπόν, ομορφάντρα μου, Κωστάκη μου, πήρα να σε ευχαριστήσω για την εξυπηρέτηση που μου έκανες για το εισιτηριάκι για να δω τη ματσάρα και την ομαδάρα στο πρώτο ματ. Υποχρέωσή μας. Στο δεύτερο βοήθησε ένα άλλο παλικάρι καλό. Εντάξει. Πολύ σημαντικό. Περιμένεις να σου πω τώρα, Όχι, ρε, ξέρεις ποιος, εγώ αυτός ένα μηδέν. Λοιπόν, Μανόλης. Ναι. Έκανε κατάσταση, φίλε. Τον πήρα, καλά μου λέει, παλαβώσεσαι. Τον πήρα, μου λέει, πάλι το ρωτάς, λέει κιόλας. Μπράβο. Ούτε συζήτηση μου λέει. Μπράβο, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, εγώ πήρα φιλαράκι μου να σου ευχηθώ καλή αρχή για την καινούργια σεζόν. Να σε καλά, φίλε. Να ευχηθώ στην ομάδα μας να μην έχει στραβοβατήματα από τραυματισμούς από τέτοια. Να ευχηθώ μεθαύριο ένα καλό αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό, ένα θετικό αποτέλεσμα. Και ό,τι καλύτερο έρθει, χαράκι. Έτσι ακριβώς. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
Και εύχομαι ό,τι καλύτερο για την καινούργια αιμοδοσία που θα κάνεις, αδερφέ. Να είσαι καλά, αγοράκι μου. Για Νάρα μου, φιλιά στο Χόλμη. Και εσύ καλύτερα, αδερφέ. Και εσύ καλύτερα. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Γεια σου, Γιανάρα. Γεια σου, Γιανάρα. Τα λέμε, αγόρι να μου. Φιλιά. Έχω πει και άλλες φορές, όταν έρχεστε από το εξωτερικό, είστε ακροατές της εκπομπής. Είστε ζουμουσάκια. Και έρχεστε από εδώ, κάντε τη βόλτα σας από το ραδιόφωνο. Με κάποιους έχουμε γνωριστεί, έχουμε χρόνια που βρισκόμαστε, αλλά και με τους καινούριους. Μην διστάζετε. Ελάτε, να πούμε ένα γεια. Έτσι, να γνωριστούμε από κοντά. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή εδώ στο Λίμπερο. Δεν το συζητάω γιατί μου στείλε τώρα μήνυμα ο Λουκάς. Βεβαίως και να έρθεις. Βεβαίως, θα πάρεις τη σύζυγο και να έρθεις. Μου λες, θέλουμε να έρθουμε με τη σύζυγο, λέει, να σε γνωρίσουμε, μας κρατάς παρέα στο εξωτερικό. Να έρθείτε και εσύ, Μιχάλη. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή, ο Γαβρίλ, ναι. Ο Γαβρίλ! Ναι, ναι. Καλώς το Γαβρίλ, έλα φίλε μου, τώρα σε κατάλαβα. Εδώ ο γείτονας, δίπλα. Ναι, ναι. Εντελώς. Αγοράκι μου. Είσαι άδεια ή γύρισες? Γύρισα σήμερα πρώτη μέρα, καλώς ήρθες και εσύ. Μπράβο, μπράβο, τέλεια. Και οφείλω να πω ότι το διάστημα που έλειπες αρκετές μέρες όσο μπορούσα, γιατί μετά πήγα και εγώ διακοπές, απολαύσαμε τον Μπάμπη, τον Ποτμανίδη. Άδεια. Οποίος πατούσε επάνω στην εκπομπή σου με το διευρυμένο ωράριό του. Βέβαια, βέβαια. Μονεύαμε. Ηρωικός. Δεινός ομιλητής ο Μπάμπης. Δεινός. Ήταν μια ευκαιρία να τον γνωρίσουμε περισσότερο λόγω ωραρίου και το έχω πει πολλές φορές, πάρα πολύ πνευματώδης, πολύ χιουμορίστας. Πολύ. Έτσι, ένα παιδί πολύ χαρισματικό είναι ο Μπάμπης. Και σαν μουσικός, αλλά και σαν... έτσι, δεν το συζητώ. Και κάνει τον συνομιλητή του να νιώθει ανώτερος. Τον εξυψώνει διακριτικά δηλαδή. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Και ναι, τον απολαύσαμε. Δηλαδή, εγώ να φανταστείς, ήμουν διακοπές στη Χαλκιδική και τον πήρα τρεις φορές. Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Στη Σκιώνη, που και αυτός δηλαδή, αφού μου έλεγε καλό στην μαγευτική τη Σκιώνη. Τέτοια πράγματα. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο, λοιπόν, μπράβο. Πάμε λίγο ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Βέρμπλουμ μπαίνει πολύ σωστά και κομψά με κάποια πράγματα που διάβασα. Περί ότι διάβασε, έκανε για τον ΠΑΟΚ ιστορίες και το ένα και το άλλο. Ανέφερε, ήξερε τι σημαίνει το ΚΑΠΑ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήξερε τι σημαίνει το ΚΑΠΑ για την Κωνσταντινούπολη, του μίλησαν, επέλεξε το Πόντους αντί για το Βέρμπλουμ στη φανέλα, κατόπιν επιθυμίας και του Γιώργου Σαββίδη, ξέρει την καταγωγή του πρόεδρου και του γιού του, της οικογένειας. Δηλαδή έδειξε ότι ναι, σας ταλαιπώρησα μεν, γιατί μας ταλαιπώρησε, είναι η αλήθεια, έως μας εκνεύρισε, όμως τώρα που είμαι εδώ θα δώσω όλο μου τον εαυτό και το πιστεύω, φίλε. Έτσι. Μπήκε, όπως θα λες Κωστή, μπήκε με μια νοοτροπία, την καλή νοοτροπία των Σουηδών, όχι εκείνων οι οποίοι φτύνουν, και καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Στο γήπεδο. Ναι. Επειδή συμπτωματικά, 1980 με 1984 ήμουν φοιτητής στη Σουηδία. Ναι. Ξέρω σουηδικά, ο αδελφός μου... Γαβρίλο, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά να σε ακούμε, γιατί έχει φασαρία εκεί που είσαι. Είναι καφέ. Ναι. Λοιπόν, ο αδελφός μου είναι ακόμη στο Χόλμη και τα λοιπά, παντρεμένος, παιδιά, εικόνα και τα λοιπά. Ναι. Και του λέω, εσύ γιατί αυτός εκεί κάτω στο Παναθηναϊκό έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ναι. Εγώ τους ξέρω τους Σουηδούς αλλιώς. Ναι. Μερικοί όμως μου λέει, ξέφυγαν πολύ γρήγορα με χρήματα και τα λοιπά. Ο Μπέρκ, για τον οποίο μιλάμε, έτυχε της ασυλίας που είχαν οι παίχτες του Βάζελου. Να αγκώνας, να φτισήματα, να τραβήγματα. Όταν με την πρώτη που το κάνεις, φας την κόκκινη κάρτα, δεν θα το ξανακάνεις, φίλε. Ναι. Έτσι. Γιατί συνήθως, όπως το λες, οι Σκανδιναβοί είναι και εντάξει άνθρωποι. Μπράβο. Φιλότιμοι, οικογενειάρχες, πολύ δουλευταράδες. Έρχονται και αγαπούν την Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Και πριν έρθουν να παίξουν, έχουμε καλή σχέση με αυτούς επάνω. Λοιπόν. Έτσι. Και είναι άνθρωποι μελετηροί, διαβάζουν. Έχουν μια κουλτούρα. Σωστό. Και ιδίως τους απολαμβάνεις τους Σουηδούς έξω από τη Σουηδία. Όταν είναι. Σωστό. Όταν είναι, πώς το λένε, τουρίστες. Δηλαδή μέσα είναι λίγο κάπως. Αλλά έτσι, όταν βγουν έξω, είναι. Ανοίγονται, μιλάνε έτσι. Και τους χαίρεσε πάρα πολύ. Αυτά με το Βέρμπλουμ και θα το δείξει αυτό που έδειξε. Τώρα, όσον αφορά, ο Γαβρός έχει πολύ καλή ομάδα. Μου θυμίζει Μάρκο Σίλβα αυτή την εποχή. Έκανε μεταγραφές. Μην παίρνεις σαν δείγμα τα μάτς με τη Λουκέρνη. Είναι πολύ αδύναμος αντίπαλος. Περίμενα να τους δούμε. Δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά μην τους ειροποιούμε κιόλας. Εντάξει.
Θα δούμε. Κοίταξε, θα, θα, δούμε. Παίξουν, θα παίξουν μπάλα, παίζουν κι αλλιώς αυτοί και, και, με, άλλα, και με άλλα μέσα. Θα τα δούμε. Αλλά ναι, πάντως ξέρουν να αλλάζουν παλιές. Έγινε. Γαβρίλο, σε φιλώ. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Για, να σε καλά. Για, πάμε. Για, τέσσερις τελευταίες γραμμές. Μην πάρεις άλλες, Αναστασία μου, γιατί πρέπει να φύγουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς είμαι ο Ανδρέας από Νέα Υόρκη. Γεια σου ρε Ανδρικό, έλα ρε Νιου Γιόρκ, αγόρι μου, πού είσαι ρε Μπρόξ. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Θέλω να σου πω, καλώς ήρθες. Τι μας νοιάζει τι λέει ο κόσμος, μη λες τι λέει ο κόσμος, ότι με τι παίξαμε τη Βασιλεία και Σπαρτά είναι καλή. Όχι, όχι, θα σου πω το εξής. Πάντα, πάντα, βλέπεις οι απέναντι, δεν παίζουμε μόνοι μας, τι συμπεριφορά έχουν. Τι μας τι λέει ο κόσμος. Αυτοί θα παίζουν με, με το Αλεποχώρη και με το Μάλτεπε. Και εκεί και ζηλεύουν που παίζουμε εμείς με τη Βασιλεία. Βέβαια ζηλεύουν. Θα περάσουμε και την Πέφτη. Θα τους περάσουμε όλους. Θα πάρουμε τρένο. Έτσι, τον Μπέρκ θα τον πάρουμε. Τον Μπέρκ, μιλάμε για τον Μπέρκ. Δεν ξέρω. Το ότι υπήρξε ενδιαφέρον, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε τον Μπέρκ. Υπάρχουν, έχει ακόμα μεταγραφές. Μέχρι 31 Αυγούστου. Θα έρθει ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Έχουμε 11 μέρες. Θα έρθει ένα αριστερό μπακ και. Θα παίζουν με τα κουφάλια εκεί πέρα με τον Εύωδη. Οι κουφάλε με τα κουφάλια. Ναι, εκεί θα παίζουν εκεί όλοι. Να μην ξαναλε τι λέει ο κόσμο. Εμεί ξέρουμε τι λέει ο κόσμο. Δεν ξέρω να ακούω. Έγινε, έγινε. Έγινε. Μαζιλεύουν. Γεια σου, Ανδρίκο. Γι' αυτό τα λένε. Να είσαι γερό, να είσαι γερό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Με κατάλαβες. Για προχώρα λίγο. Για... Μανιού, εσύ είσαι. Όχι. Οπότε με την πρώτη. Ούτε. Τίποτα. Δύο στα δύο, φίλε, άστο. Την έστειλε στο τεφάνι. Άστο. Έλα, Δήμος είμαι. Έλα, γοράκι μου, έλα. Έλα, τώρα έλα, δεν θα με καταλάβετε. Ω, δεν υπήρχε περίπτωση. Το ξέρω. Έλα. Καλημέρα, καλώς ήρθες πρώτα απ' όλα. Καλές εκπομπές. Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, λέγαμε πότε θα έρθει, πότε θα έρθει. Έπρεπε να τακτοποιήσουμε. Περίμεναμε, λέγαμε. Λέγαμε, αμάν έκανε, κάναμε τα γραφές. Άντε. Έναν ακόμα χρωστάω. Έναν ακόμα χρωστάω. Το αριστερό μπακ. Έτσι. Επειδή έρχονται μηνύματα, συγγνώμη που σε διακόπτω, για το Σταφυλίδη. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι ο Σταφυλίδης. Αν με ρωτάς εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, εννοείται ότι θα γούσταρα κάποιον που είναι μπολιασμένος με ΠΑΟΚ. Εννοείται να έρθει ένας που να καταλαβαίνει τι σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα, που θα δέσει αρμονικά με τους υπόλοιπους, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης έρχεται τώρα στα 27 του. Εδώ είναι το ερώτημα. Κατάλαβες, θα το δούμε αυτά. Για πες λοιπόν. Θα ήθελα να πω τέτοιο... Ζουμουσού βασικά. Στην ομαδάρα μας καλή επιτυχία να έχει. Αυτά. Και μην ακούω Φερρυπίν... διάφορα 3-0, 4-0 και τέτοια. Εντάξει, είπαμε. Μακάρι με το καλό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα η Παοκάρα μας. Αυτό, αυτό. Με σοβαρότητα όπως κάναμε. Σοβαρότητα, και με τη Βασιλεία δεν υποτιμήσαμε και, ούτε τη Βασιλεία. Και με 0-0 εκεί μέσα. Άριστο, είμαστε. Πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά θα είμαστε. Τέλειο, φίλε. Τέλειο. Τέλειο, πολύ τέλειο. Γιατί, εντάξει, είπαμε. Εννοείται, γουστάρουμε ούτε... ένα 0-1 ακόμα καλύτερα. Αλλά και το 0-0 είναι καλύτερο, ένα, εννοείται, ένα πάντα, πολύ αλλά... ωραίο αποτέλεσμα, φίλε. Μηδέν πίσω. Πίσω κανένα, τίποτε. Μηδέν, μηδέν. Να μην υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα. Είδαμε τι έγινε με το μάτς με την τέτοια. Και δεν είναι ούτε Σπαρτάκ, ούτε Βασιλεία. Έτσι, ακριβώς. Όσοι είναι οι δυο τους είναι αυτοί. Σωστό, σωστό, σωστό. Δεν φοβόμαστε, δεν υποτιμούμε, απλά, δεν υποτιμούμε, αλλά δεν φοβόμαστε κιόλας. Χαμηλά. Έγινε Δήμο. Δυστυχώς. Φιλιά, φιλιά καλή πολλά. Καλή συνέχεια, φιλιά, καλές φιλιά, εκπομπές. Φιλιά, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή. Έλα, good morning, Σάτς. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Τι γίνεται, που πήγαμε στο Στοκχόλμη, Νέα Υόρκη, τώρα Φραγκφούρτη, εντάξει. Έτσι, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αγόρι μου, είσαι καλά. Λοιπόν. Πολύ καλά, πολύ καλά. Εύχομαι και εσύ να έφτασες καλά, να πέρασες καλά. Δεν μου λες, μετά που το πήρε η Γαλλία μιλήσαμε ή όχι? Όχι, δεν μιλήσαμε. Δεν μιλήσαμε. Mm. Άρα δικαιώθηκες, φίλε, για το αλέλε μπλε που το έλεγες πριν το Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι. Είδες που σε περίμενα, δεν θυμόμουν, λέω, δεν πήρε μετά το Μουντιάλ, ήσουν άδεια. Διακοπές. Είχα φύγει εκείνη, μια μέρα μετά το Μουντιάλ έφυγα. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, που μένει στη Φραγκφούρτη και είναι παντρεμένος με μια υπέροχη κυρία από τη Γαλλία.
Έβγαινε πριν το Μουντιάλ, αλλά τι έλεγε. Ξεχάστε τα όλα. Ούτε Βραζιλίες, ούτε Βέλγια, ούτε τίποτα. Αλέλε μπλε. Οι Γάλλοι θα το πάρουν. Όψε τον άκουσαν, πληρώθηκαν. Και είχε μεγάλη φάση το Σάββατο, γιορτάζαμε τα 50 της γυναίκας μου. Είχαν έρθει καμιά 20 Γάλλοι από Γαλλία. Ναι. Και ο φίλος της μεσαίας μου, της Ελισάβετ, είναι Κροάτης. Ναι. Ωραία, τι έγινε. Κυριακή, ο καημένος δολυπήθηκα. Είδα, είχατε κάνει κατάσταση εκεί πέρα με σημαίες, με μπάρμπεκιου και αυτά. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι αγώνα. Το γλυντήσαμε καλά και μια πήραμε και το παγκόσμιο. Φέτος θα πάρουμε και original το double. Έτσι. Και ο πέρσι original, ήταν απλά και στα χαρτιά. Δεν μας το έδωσαν τουλάχιστον, ναι. Ακριβώς. Το πήραμε, αλλά δεν μας το έδωσαν. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Πέρασε και από τούμπα, έκανα τα ψώνια μου. Αγόρι μου. Είναι υπέροχες οι φανέλες, παιδιά. Είναι υπέροχη η φανέλα. Μ' αρέσει και η πρώτη και η δεύτερη. Έχω ένα θέμα. Δηλαδή, η λεπτή η ρίγα δεν μου αρέσει τόσο όσο οι χοντρές οι ρίγες. Και ειδικά η ρίγα αυτή φέτος που είναι η λευκή στη μέση και παραπέμπει στη φανέλα του πρωταθλήματος τότε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις, πήρα και ένα καπέλο, πάω και θέλω να πάρω και μου λέει η γυναίκα μου: αυτά τα σπρώμα δεν μου αρέσει. Πάρε καλύτερα αυτό το μπλε με τα. Ιβάνο τρομερός. Το παίρνω κι εγώ, ας πούμε, για χάρη της γυναίκας μου. Το φοράω, εντάξει, στην Ελλάδα περνούσε. Τώρα εδώ στη Γερμανία η Ιβάν μου λέει: τι Ρώσος είσαι, με ρωτάνε πολύ, τι Ιβάν. Ποιος Ιβάν. Εντάξει, λέω, ωραία. Ωραία είναι αυτά. Ωραία. Ωραία. Έγινε. Άντε, Κωστάκη μου, γεια σου, λοιπόν, Κωνσταντίνε μου. Καλή αρχή, καλά. Α, τα επόμενα 100 να είναι δυνατά. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Κλείνουμε. Yeah. Να πω, επειδή αναφέρθηκε η μπουτίκ, σκίζουν τα παιδιά και ο Πέτρος και οι υπόλοιποι στην μπουτίκ. Με το χαμόγελο στα χείλη να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Τους πάντες. Κάντε τη βόλτα να δείτε από τα μουρουδιακά, δηλαδή μπιμπερό, φανελάκι ΠΑΟΚ, μέχρι για τον πιο μεγάλο με. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία με πολύ καλές τιμές για όλους σας. Ευχαριστώ την Αναστασία που ήταν σήμερα πίσω από την κονσόλα. Πρώτη μέρα εδώ της 20ης σεζόν, 20ης χρονιάς. Να έχουμε υγεία. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Μάριο είδα απ' έξω. Μένετε συντονισμένοι. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Και αύριο εδώ θα είμαστε να πούμε πολλά περισσότερα για το σημαντικό παιχνίδι αύριο το βράδυ στις 10 με την Μπενφίκα για τα playoffs του Champions League. Bye, 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 bye.